Σπύρος από τον blog Ελευθερία Τίποτα και μαζί με τον Σπύρο από τις εκδόσεις Στάση Εκπίπτοντες. Σπύρο, ευχαριστώ πολύ καταρχήν που αποδέχτηκες την πρόσκληση μου για αυτή την κουβέντα. Κάναμε καιρό βέβαια, αλλά τελικά συναντηθήκαμε. Και εγώ για την πρόσκληση. Να είσαι καλά. Θέλω να μου πεις πότε ξεκίνησαν οι εκδόσεις και ποια ανάγκη τις γέννησε. Οι εκδόσεις ξεκινάνε σαν ιδέα περίπου το 2005. Η ανάγκη ήταν διπλή, ήταν αφενός προσωπική, δηλαδή δικές μου περισσότερο ανησυχίες, σκέψεις που δεν καλύπτονταν ενδεχομένως αρκετά από αυτό που λέμε, ναι, ενδεχομένως δημόσιο λόγο ή και μία επιθυμία λόγω ας πούμε κάποιων ξένων γλωσσών κτλ. Γνώση ενώ κάποιον και μια πάντοτε έτσι αναζήτηση ας πούμε που μέτρωγε, είχα ένα μικρόβιο με έναν τρόπο. Ναι. Και όσοι γενικά έχουν τη λόξα με τα βιβλία, υπάρχει πάντα ένα μικρόβιο. Mm-hmm. Αυτό το μικρόβιο θεώρησα ότι κάπως πρέπει να κάνω κάτι γι' αυτό. Δηλαδή, στα όρια της θεραπείας, στα όρια της... Έκανες ομοιοπαθητική δηλαδή. Κάπως έτσι. Ήσουν στον χώρο των εκδόσεων και πριν. Δούλευα στον χώρο του βιβλίου, σαν υπάλληλο σε βιβλιοπωλείο, σε εκδόσεις κτλ. Με έναν τρόπο όλη αυτή η κατάσταση και όλος αυτός ο χώρος, σαν διαδικασία περισσότερο, κέντρισε αρκετά το ενδιαφέρον. Δεν έχω σπουδάσει κάτι αντίστοιχο, ούτε είχα ποτέ στόχο. Ούτε μάλλον περίμενα ποτέ ή είχα σαν στόχο ναι, ότι θα ασχοληθώ με αυτό το πράγμα. Κάπως προέκυψε. Εννοείται ότι το σαράκι με το βιβλίο υπήρχε από μικρός. Δηλαδή πάντα διάβαζα και τα λοιπά, μάζευα. Κάποια στιγμή εννοείται των πραγμάτων σταματάς να μαζεύεις. Χρειάζεσαι αποθήκες μόνο για τα δικά σου πράγματα. Τώρα προς το παρόν χρειάζομαι αποθήκη μόνο για αυτά που βγάζω. Καλό είναι αυτό. Ναι, δεν είναι καλό. Πρέπει να φεύγουν. Ναι, τελειώνει. Έτσι όπως το λες, ναι, σωστά. Ναι. Θέλω να μου πεις. Πώς και γιατί επελέγει αυτή η ονομασία, Στάση Εκπίπτοντες. Κάποια στιγμή, ένα κάπως έτσι μοναχικό καλοκαίρι στην Αθήνα, κάθομαι μικρός, τώρα μικρός, 22-23 ετών όπως είμαι, κάθομαι να διαβάσω την περίφημη ιστορία του Θουκυδίδη. Και είναι ένας όρος που εμφανίζεται εκεί, από την αρχή του βιβλίου κιόλας, αλλά ήταν αρκετά εντυπωσιακό έτσι σαν πολιτικό περιεχόμενο κάπως, γιατί η στάση στους αρχαίους είναι αυτό που θα λέγαμε εμφύλιος. Και την εποχή που ονομάζει ο Θουκυδίδης εκπίπτοντες, δηλαδή αυτούς που χάνουν από τους εμφύλιους της εποχής, είναι ουσιαστικά, δεν είναι πάντα μόνο δημοκρατική, είναι αρκετές όμως περιπτώσεις δημοκρατική, όπου ουσιαστικά πολεμώντας για τη θέσμηση που πολεμούν, χάνουν και κάνουν απικία για αυτό για το οποίο πολέμησαν. Δηλαδή κατά κάποιο τρόπο είναι και χαμένοι, αλλά ταυτόχρονα κάνουν αυτό για το οποίο πολέμησαν. Και το σημαντικό βέβαια σε αυτό σαν όρος, το εντυπωσιακό μάλλον έτσι σαν πλευράς ενδιαφέροντος, είναι ότι και η λέξη στάση, γιατί στα νέα ελληνικά που δεν ξέρω, έχει περάσει με έναν πολύ πιο εθνικιστικό τρόπο θα λέγαμε και υποδηλώνει εμφύλιο, δηλαδή κάτι που τα μέρη δεν το θέλουν, ότι είναι μεταξύ μερών της ίδιας φυλής, ηράτης κτλ. Ενώ ας πούμε και σε όλες τις γλώσσες ο εμφύλιος είναι πόλεμος μεταξύ πολιτών, δηλαδή civil. Και η στάση ουσιαστικά δίνει αυτό τον χαρακτήρα σαν λέξη, δηλαδή θέλει να διαχωρίσει λίγο και αυτό το οποίο έχει περάσει αργότερα και τα πιο εθνικιστικά στην γλώσσα. Μ' άρεσε, εγώ δεν ήξερα φυσικά θα ασχοληθώ με εκδόσεις και τα λοιπά, κάποια στιγμή κάπου ήθελα να το χρησιμοποιήσω, δεν ξέρω πού. Και όταν ήρθε η ώρα το 2007 για το πρώτο βιβλίο ήταν η πρώτη σκέψη. Εκεί. Είναι πολύ ενδιαφέρον τίτλος πάντως. Είναι δύσκολος, λίγο ούτε εγώ δεν πάω το πόνο. Τώρα μπορώ να σου κάνω λίγο γελία αυτή η ερώτηση. Θα χαρακτήριζες τις εκδόσεις Στάση Εκπίπτοντες αναρχικές, ελευθεριακές, κάτι άλλο? Δηλαδή, τι θα ήθελες να έχει άλλο στο μυαλό του όταν πάρει ένα βιβλίο, ας πούμε? Ή εσύ με ποια λογική έκανες αυτές τις εκδόσεις για να επηρεάσεις εντός εισαγωγικών πιο κοινό? Αυτό που ξέρει ήδη, αυτό που δεν ξέρει. Εγώ το έκανα αρχικά για να αυτομορφωθώ, να σου πω την αλήθεια. Κατά δεύτερο, για να συμβάλλω με τον τρόπο μου σε μια συζήτηση ή σε πολλές συζητήσεις που διεξάγονταν ή διεξάγονται ή θα συνεχίσουν ενδεχομένως να διεξάγονται ή
νέες θα προκύψουν, με έναν τρόπο με ενδιέφερε με αυτόν τον πιο αργό τρόπο να κάπως να παρέμβω. Θα έλεγα ότι είναι ελευθεριακές, με την έννοια ότι δεν εστιάζω μόνο, ας το πούμε, στην αναρχική φιλολογία, η θεωρία, η ιστορία, εννοεί ότι σε ένα μεγάλο βαθμό το προσωπικό με ενδιαφέρον είναι σε αυτή την κατεύθυνση. Αλλά σε γενικές γραμμές νομίζω ότι θα έδινα και τον όρο ελευθεριακός, γιατί έχω και θα εκδοθούν και έχω ήδη εκδώσει και πράγματα τα οποία δεν θεωρούνται αναρχικά και εντάσσονται ενδεχομένως ευρύτερα στην κριτική σκέψη, σε ριζοσπαστικές κατευθύνσεις και κοινωνικά κινήματα που δεν τα λες αναρχικά, παρόλα αυτά βρίσκονται στον ευρύτερο μανδύα του ελευθεριακού. Αυτό. Εκτός από το περιεχόμενο, έχεις δώσει και ιδιαίτερη έμφαση στο αισθητικό κομμάτι, δηλαδή εξώφυλλα, γραμματοσύρες, δηλαδή είναι πολύ καλοφτιαγμένα βιβλία. Αυτό γιατί? Δηλαδή, δεν λέω ότι είναι κάτι κακό, αλλά τουλάχιστον σε αυτές τις εκδόσεις, αυτού του τύπου, δεν το συναντάς και συνέχεια, ας πούμε. Εσύ γιατί δίνεις τέτοια βαρύτητα? Έχουμε καταπληκτικό γραφίστα καταρχήν. Να ξεκινήσουμε από αυτό. Ναι. Δεν ξέρω. Ξέρεις, έχοντας ένα σαράκι έτσι και ένα μικρό αυτό, το μικρό τέλος πάντων τα βιβλία, ότι πάντα σ' αρέσει και να είναι, δηλαδή και εμένα σαν αναγνώστης, πάντα είχα μια λογική ότι αν έβλεπα κάτι ωραίο, ήθελα να μ' άρεσε να το κρατάω, να το ανοίγω, να το διαβάζω. Δηλαδή είναι φάση και μια απόλαυση, έτσι, φετιχισμός, αλλά είναι αυτό. Όπως και η μυρωδιά του βιβλίου, έτσι που ήταν, είναι πάρα πολύ χαρακτηριστική στα βιβλία. Παλιά όταν ήμουν μικρός έπαιρνα βιβλία μόνο και μόνο τη μυρωδιά του. Το κόψα, ναι, το κόψα, δεν. Αλλά όλη η φάση με την αισθητική έχει να κάνει αυτό, ότι καταρχήν θέλω να είναι κάτι το οποίο επειδή μένει με έναν τρόπο, αφού το κάνεις, θα το κάνεις όσο γίνεται καλύτερα. Εντάξει, εννοείται ότι υπάρχουν και εξώφυλλα που δεν, εκ των υστέρων ενδεχομένως θεωρούμε ότι μπορεί να ήταν κάπως αλλιώς, που μπορούσαν να ήταν καλύτερα. Εντάξει, αυτό φαντάζομαι πάντα παίζει. Ναι. Πάντως είναι πολύ προσεκτικό. Γενικές γραμμές, κατά 98-99% είμαι απόλυτα ευχαριστημένος, δηλαδή, από ό,τι έχουμε κάνει αυτά, σαν εξώφυλλο. Σαν εξώφυλλο, ναι. Θες να μου πεις και λίγο για το σήμα, γιατί νομίζω ότι υπάρχει ένα συγκεκριμένο σήμα. Το σήμα είναι έτσι ένα ανθρωπάκι. Ναι. Σαν μωρό μοιάζει αυτό, σαν έμβριο, είναι σαν κάτι. Είναι, ναι, ένα ανθρωπάκι το οποίο ή κατακαιρματίζεται ή σιγά σιγά δείχνει να επανενώνεται. Οπότε μέσα στα πλαίσια έτσι, της αμφιθυμίας που έχει και το τίτλο των εκδόσεων, ναι, κάπως εντάσσεται και αυτό μέσα. Ναι. Από την άλλη ήταν απλά ένα σηματάκι που υπάρχει στην αρχή, μ' άρεσε. Μετά μάλλον σκέφτηκε στο τίτλο να κρύβει, ίσως. Ναι, δεν είναι. Ξέρεις, γενικά, ας πούμε και στο εξωτερικό υπάρχουν εκδόσεις και κινηματικές που έχουν δίνει μεγάλη έμφαση στο κομμάτι του σήματος. Δηλαδή, όχι στη λογική της υπογραφής, αλλά σε μια λογική ότι πάντα, ειδικά οι ελευθεριακές και αναρχικές εκδόσεις στο εξωτερικό, έχουν πάντα ανθρώπους, δίνοντάς τους μια προοπτική ταυτόχρονα. Και το συγκεκριμένο δεν είναι ακριβώς προοπτική, αλλά μου άρεσε πάρα πολύ σαν... Ωραία. Φαντάζομαι ότι θα θυμάσαι ποιο ήταν το πρώτο βιβλίο που εξέδωσε, έτσι. Ναι. Θέλω να μου πεις γιατί. Να μου πεις ποιο είναι και γιατί επέλεξες αυτό. Στην αρχή, να πω τα δύο πρώτα βιβλία που είχαν επιλεχθεί δεν βγήκαν ποτέ. Για διάφορους λόγους. Το τρίτο στη σειρά ήταν αυτό που είναι το αποσπάσμα μιας αρχής ανθρωπολογίας του Γκρέμπερ. Τα δύο πρώτα, συγγνώμη, σε διακόπτω, που είχε σκεφτεί τα εξέδωση τελικά. Όχι, το ένα εκδόθηκε από άλλον εκδότη και το άλλο δεν βγήκε ποτέ γιατί. Ας το πούμε, υπήρχε έτσι όλη αυτή. Έγινε μια διαπραγμάτευση για τα δικαιώματα κτλ. Και δεν παρά ήταν πολλά. Okay. Οπότε στην πορεία ήρθα και σε επαφή με τον ίδιο τον Γκρέμπερ. Μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό το βιβλίο γιατί και τότε, νομίζω και ακόμα, θέτει διάφορα έτσι, ζητήματα. Είναι ένα από τα best seller of all, τέλος πάντων, των εκδόσεων. Ποιο είναι? Αποσπάσματα αναρχικής ανθρωπολογίας.
Γενικά ένα βιβλίο που από την αρχή άκουγα πάρα πολύ καλά λόγια. Εντάξει, μ' άρεσε εμένα στον ίδιο, δηλαδή στον ίδιο μ' άρεσε πάρα πολύ. Αυτό. Mm-hmm. Ωραία. Οι επιλογές σου στο τι θα εκδώσεις έχουν κάποια κριτήρια συγκεκριμένα. Δηλαδή, ας πούμε, έχεις ας πούμε εκδώσει Καστοριάδη, έχεις εκδώσει ένα βιβλίο για τον Καμί, έχεις εκδώσει ξέρω, Κολόμπο, έχεις εκδώσει Σάνα. Όλα αυτά, Χάνα Άρετ, ξέρω εγώ, καταλαβαίνει κάποιος ότι μπορεί να τα έχει εκδώσει κάποιος, αλλά δεν είναι και απαραίτητο ότι ταυτίζονται όλοι αυτοί ο ένας με τον άλλον. Γι' αυτό σε ρωτάω για τα κριτήρια. Είναι λίγο πλουραλιστικές, ας πούμε, οι εκδόσεις. Με ποια κριτήρια, ας πούμε, εκδίδεις κάποια πράγματα. Και τι κοινό μπορεί να έχουν όλοι αυτοί, ας πούμε, που σου ανέφερα, για σένα, για να βγάζεις τα έργα τους, κάποια από αυτά, τέλος πάντων. Λοιπόν, τι κοινό. Ναι. Κοινό έχουν όλοι, δεν ξέρω, την, μια αγωνία. Μια αγωνία για, για την πραγματικότητα τη σύγχρονή τους και εν γέννη. Μια αγωνία για το μέλλον. Πέρα από την αγωνία, μια επιθυμία να φτάσουν σε αυτό που κάθε ένας από αυτούς τους συγγραφείς θεωρεί ενδεχομένως πηγή του κακού. Διάβγαση του, Χάλη Καστοριάδης. Δεν μπορώ να πω ότι... Εντάξει, εννοείται ότι όλα τα βιβλία είναι επιλογές, ας πούμε, δικές μου, δηλαδή τα ψάχνω, κάποια προκύπτουν συμπτωματικά, δηλαδή μπορεί να έχω πάει μια βόλτα, ας πούμε, σε κάποιο βιβλιοπωλείο στο εξωτερικό, ας πούμε, κάποτε, όταν είχαμε τη δυνατότητα να πηγαίνουμε, που και το ίντερνετ τότε δεν ήμασταν και τόσο εξοικειωμένοι με αυτό. Να ανακαλύψεις ένα βιβλίο, θεωρείς πάρα πολύ ωραίο το θέμα του, θέλεις να το... αν έχεις δυνατότητα, το φέρνεις στο φως κάπως και στα ελληνικά. Τώρα, πώς συνδέονται αυτοί οι συγγραφείς μεταξύ τους. Νομίζω ότι όλα αυτά συνδέονται μεταξύ τους, γιατί με έναν τρόπο εκφράζουν και τις δικές μου τις προσωπικές, δεν ξέρω, ανησυχίες, οπότε... Ναι, είναι ο συνδετικός κρίκος, ας πούμε. Υπάρχει ένα συνδετικό... και με έναν τρόπο συνδέονται όμως κιόλας. Δηλαδή και σαν σκέψεις καθ' αυτές, θεωρώ ότι συνδέονται, με την έννοια ότι η συντηρητική πλειοψηφία, ας πούμε, την περιπτώσεων που τα βιβλία, ας πούμε, αφορούν έτσι, σκέψεις κάποιων ανθρώπων καταγεγραμμένων μόνο σε χαρτί, εκφράζουν και τους προβληματισμούς που έχω και εγώ ίδιος ή έχουμε και σαν άνθρωποι που είμαστε, θεωρούμε τον εαυτό μας ενταγμένο σε ρεύματα σκέψης συγκεκριμένα και σε κινήματα. Οπότε, συνδέονται. Okay. Τώρα, άλλα δεν υπάρχει... Μια ερώτηση που είναι, ας πούμε, έτσι, χαρακτηριστική είναι γιατί το ένα και όχι το άλλο. Σε αντιπαράθεση, ας πούμε, ναι, και γιατί όχι το άλλο. Δηλαδή, πάντα υπάρχει μια κόντρα, ενδεχομένως κάποιοι λένε γιατί Καστοριάδη και πώς τον διατρέμουν, σαν να έχει ακούσει μια ολόκληρη συζήτηση. Εντάξει, ναι, αυτό είναι παλιό το θέμα. Ναι, γι' αυτό το βιβλίο, ας πούμε, που έχει κάνει μια σχετική, έτσι, επειδή ήταν και το πρώτο, ας πούμε, για τον μεταναρχισμό, γιατί μεταναρχισμός. Επίσης, ό,τι βγάζονται σήμερα το συμφωνώ έτσι. Mm-hmm. Απλά στα πλαίσια μιας, αυτό είναι το ελευθεριακό του έως, δηλαδή στα πλαίσια μιας επιθυμίας να έρθουν πράγματα σε συζήτηση, σε διαμάχη ενδεχομένως, πρέπει να υπάρχουν καταρχήν. Οπότε αυτή είναι και η λογική. Σωστό είναι. Μέχρι τώρα πώς είναι τίτλοι, 25. Ναι. Ωραία. Από αυτούς τους τίτλους υπάρχουν κάποιοι που έχουν εκδοθεί και από άλλους ή είναι όλοι πρώτη φορά που εκδόθηκαν. Υπάρχει ένα κείμενο του Κολόμπο, το βιβλίο «Η Βούληση του Λαού» που έχει βγει σαν «Είμαι αναρχικός» από το Μπάνιο του Καλαμαράτσα και ως ελευθερική κουλτούρα. Νομίζω όλα τα άλλα δεν έχουν βγει. Υπάρχει ενδεχομένως κάποια από αυτά τα βιβλία ενδεχομένως να έχουν βγει πιο πριν σε κάποιο περιοδικό, κάποια αποσπάσματα. Ναι, αλλά γενικά νομίζω τα περισσότερα δεν υπήρχαν. Δεν υπήρχαν. Ωραία. Αν έχω δει καλά, τώρα διόρθωσε μου, μπορεί να έχω κάνει και λάθος. Έχεις εκδώσει 3 μη πολιτικά βιβλία. Με την έννοια του μη πολιτικού, ρε παιδί μου, ότι δεν είναι ούτε Καστοριάδης, ούτε Κολόμπο, ούτε κάποιος, ας πούμε, στοχαστής. 2 πεζάκια να ποιήσεις. Θες να μου πεις λίγο για αυτές τις επιλογές. Δηλαδή,
Γιατί επέλεξες αυτά τα τρία από την άποψη λογοτεχνίας για να τα εκδώσεις? Σίγουρα θα είναι κάτι πολιτικό για να το κάνεις, αλλά εννοώ ότι δεν είναι πολιτικά, πολιτικά με την έννοια που όλοι καταλαβαίνουμε, ας πούμε. Όλα πεζά είναι. Όλα, αν εξαιρέσεις τη συλλογή του Ντογκάν, το «Θα με κρύψεις», είναι δοκίμια όλα. Mm-hmm. Θα βγάλουν και λογοτεχνία ή κάποια που δεν εντάσσονται ακριβώς στο πολιτικό, αλλά με μια άλλη έννοια ευρύτερη εντάσσονται. Αλλά ακόμα και αυτό το «Θα με κρύψεις» συλλογή είναι πάρα πολύ ωραίο, μια πολύ ωραία έτσι συλλογή ποιητική που συνδυάζει δεν ξέρω να το πω, την κραυγή ή τις κραυγές ενός πρόσφυγα και ταυτόχρονα και την διάθεση και επιθυμία για ζωή πάλι ενός. Mm-hmm. Λες για την ποιητική συλλογή. Mm-hmm. Τα άλλα δύο. Τα άλλα είναι... Το ένα νομίζω έχει γίνει και ταινία. Τα δύο αφορούν, ας πούμε, δύο έτσι σαν αναλύσεις, δύο δοκιμιάκια, ας πούμε, δύο κείμενα που αφορούν ταινίες. Είναι το για τις τρεις ταφές του Μεγγιάδα σε Στράδα και το για την Άγρια Συμμορία, που είναι δύο ταινίες, δεν ξέρω αν τις έχεις δει. Έχω δει τη μία. Είναι ταινίες κατεξοχήν, δηλαδή, και οι δύο πολιτικές με έναν τρόπο. Απλά εδώ εντάσσεται, θα βάζω το κομμάτι που αφορά αυτό που λέει ο Καστοριάδης για ανθρώπινη δημιουργία. Δηλαδή, εγώ δεν θεωρώ ότι τα πράγματα έχουν ακριβώς στεγανά με τον τρόπο που θέλουμε να τους δίνουμε. Δηλαδή, ότι ενδεχομένως το πολιτικό είναι κάτι πάρα πολύ αυστηρά συγκεκριμένο. Υπάρχει ένα... Ο άνθρωπος γενικά, ο τρόπος του να υπάρχει είναι η φαντασία και πώς αυτή εκφράζεται. Με πράξεις, με δημιουργία δηλαδή. Αυτό το κομμάτι μπορεί να είναι πάρα πολλά πράγματα και να εκφράζει ταυτόχρονα και την αγωνία, που μπορεί να είναι και πολιτική αγωνία, που μπορεί να μην είναι, αλλά των πραγμάτων είναι αγωνία ζωής ή αφορά πράγματα τα οποία είναι κατεξοχήν ζητήματα. Εντάσσονται στο πολιτικό, δηλαδή, σχεδόν πάντα. Mm. Δηλαδή και λογοτεχνία με έναν τρόπο που προσπαθεί. Σωστό. Σωστό. Ανέφερες και εσύ πριν για το ότι έχεις κάνει ουσιαστικά δύο εκδόσεις για τον μεταναρχισμό. Το ένα είναι ένα. Συλλογικό βιβλίο, ας πούμε, που έχει τρία τα πιο σημαντικά, ας πούμε, άρθρα των μεταναρχικών, τριών θεωρητικών, και το ένα είναι του Κώστα Κουβαλαλόπουλου. Και θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Και από ό,τι κατάλαβα, ετοιμάζεις και ένα άλλο του Τόντου Μέι που έχει να κάνει με τον θάνατο. Ωραία. Άσχετα συμφωνείς ή διαφωνείς με αυτό το ρεύμα, τι ενδιαφέρον παρουσιάζει ο μεταναρχισμός κατά τη γνώμη σου? Γενικά, στην αρχή ο στόχος ήταν να. Μια θεματική σειρά, mm-hmm. που έχει να κάνει περισσότερο με την με την προβληματική της εξουσίας. Ένα θετικό που έχει κάνει ο μεταναρχισμός ή αυτό το ρεύμα είναι ότι ξαναθέτει στο τραπέζι το ζήτημα της εξουσίας. Είτε λόγω μεταμοντέρν και Φουκώ και όλα αυτά που το έχουν επίσης θέσει, είτε μέσω, στη συνέχεια, κυρίως μέσω του Νιούμαν, Καστοριάδη ξανά, αλλά και Κολόμπο και Καστοριάδης, δηλαδή όλο αυτό το, η θεματική της εξουσίας με έναν τρόπο θεωρούσα ότι κάπως πρέπει να καλυφθεί στη βιογραφία με κάτι που να το προσεγγίζει από διάφορες πλευρές, να θέλει, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο να φτάσει με έναν διαφορετικό τρόπο σε αυτό, γιατί έχουν γίνει ένα σωρό βιβλία για την εξουσία. Αλλά και είναι πολύ σημαντικό να γίνει με έναν τρόπο που η εξουσία δεν ταυτίζεται με το κράτος. Mm-hmm. Δηλαδή, ένα από τα προβλήματα, ας πούμε, γέννη του, να το πω, του μαρξισμού, είναι ότι ταυτίζει το κράτος με την εξουσία, το οποίο είναι μεγάλο λάθος. Mm-hmm. Και ενδεχομένως είναι. Δεν είναι μόνο του μαρξισμού, βέβαια. Και δεν είναι και μόνο του μαρξισμού, έτσι είναι γενικά. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι, έχω σπουδάσει οικονομικά. Θυμάμαι σε όλα τα βιβλία, ας πούμε, των αρχών της οικονομικής, που διάλογο λέγονταν ότι. Αυτό που μας λένε ότι στην αρχή ο άνθρωπος είναι ορδές με έναν τρόπο και απλά μετά με ένα φυσικό τρόπο το ανώτερο, έτσι μπορεί να φανταστούμε, είναι το κράτος. Που οι άνθρωποι είναι αγαπημένοι, μονιασμένοι και είναι αγαπημένοι και μονιασμένοι επειδή υπάρχει ένας μπαμπούλας να τους φοβίζει για να μην φάνε τα μάτια μεταξύ τους. Ναι, είναι αυτό η δεξιά απάντηση στην ανθρώπινη φύση με έναν τρόπο. Οπότε. Ναι, και επίσης στην ανθρώπινη φύση, αυτό που είπα. Δηλαδή, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον ότι όλη αυτή η συζήτηση για ουσιοκρατία ή όχι, για το αν ο άνθρωπος είναι φύση καλός, είναι φύση κακός,
Δεν είναι φύση. Ναι, μπείτε επίσης στο κομμάτι της εξουσίας, δηλαδή συνδέεται πάρα πολύ στενά. Και είναι και ακόμα ένα στοιχείο το οποίο είναι υπό διερεύνηση, διερεύνηση εννοώ και εκδοτική, ας πούμε, που είναι το κομμάτι που έχει να κάνει με αυτά που συζητάμε. Μου το έχει και σε προσωπικές, ας πούμε, συζητήσεις ο Κολόμπο. Είναι κάτι που και σαν ομάδα βγάζουν ένα περιοδικό, ας πούμε, στη Γαλλία, τους απασχολεί στο ζήτημα της συγκρουσιακότητας. Mm-hmm. Το οποίο δεν είναι έτσι απλό. Mm-hmm. Και ενδεχομένως το βλέπουμε και σε χώρους που δεν θα περιμέναμε ποτέ να το δούμε. Δηλαδή, πώς θεσμίζεις τη συγκρουσιακότητά σου με έναν τρόπο. Πώς παρεμποδίζεις, αν πρέπει να παρεμποδιστεί. Πώς μπαίνει σε μία τροχιά, ούτως ώστε το πολιτικό να χαλιναγωγήσει ή μη ακριβώς και με ποιους τρόπους την συγκρουσιακότητα που, δεν ξέρω, είναι έμφυτη στον άνθρωπο. Δεν είναι. Είναι μια μεγάλη συζήτηση. Mm-hmm. Είναι επίσης μέσα στα προσεχώς πλέον. Ωραία. Θα δούμε. Ωραία ακούγεται αυτό. Ίσως και αυτή είναι η γελία ερώτηση, γιατί μάλλον μην σε απαντήσει από όλα αυτά. Δεν γελίες, πιστεύω. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν, γιατί τώρα που θα ακούσεις θα το καταλάβεις. Okay. Δεν έχεις εκδώσει καθόλου κλασικούς αναρχικούς. Mm-hmm. Αυτό που θεωρείται κλασική αναρχική. Γιατί? Δηλαδή, φαντάζομαι ότι θα υπάρχουν κείμενα που δεν έχουν εκδοθεί. Δεν μπορεί να έχουν εκδοθεί όλα. Υπάρχουν πάρα πολλά κείμενα που δεν έχουν εκδοθεί. Mm-hmm. Ένας από τους στόχους είναι να βγάλω τα πάντα του Προυντόν σιγά σιγά. Είναι ένας διακαής πόθος. Όχι τόσο επίσης επειδή συμφωνώ με τον Προυντόν, mm-hmm. αλλά θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχουν. Υπάρχει μεγάλη έλλειψη αυτού που θα στα κείμενα, παρόλο που δεν έχει γράψει έτσι βιβλίο κατά αυτό του Μαλατέστα. Ναι. Λείπει παντελώς, ας πούμε, ολόκληρο το βιβλίο του Μπακουνίκ που είναι το Γερμανική Αυτοκρατορία, που είναι μεγάλη έλλειψη επίσης. Γενικά λείπουν πάρα πολλά πράγματα. Από την άλλη, δεν θα έλεγα όμως ότι δεν έχω βγάλει κλασικούς. Ας πούμε, Ελένο Σάνιο, ο Ισπανός, που είναι και περίπτωση ανθρώπου που έζησε την Επανάσταση του 1936. Βέβαια την έζησε μικρός, αλλά πέρασε από θεσμούς όπως τα ελευθεριακά σχολεία, δηλαδή yeah. πέρασε από το κομμάτι το επικοδομητικό της Επανάστασης. Έχει ταυτόχρονα μεταφέρει αυτή την... και επειδή και τον έχω, είχα και τη χαρά να τον έχω γνωρίσει. Ήθελα να σε ρωτήσω για αυτό, πώς έγινε αυτή η επαφή και ήρθε εδώ και μίλησε, ας πούμε. Λοιπόν, όταν είχα βγάλει το πρώτο βιβλίο, το ένα μικρό που έχω βγάλει μια έτσι συλλογή. Κοινωνία της Αυτοδιεύθυνσης αυτό. Και κοινωνία της Αυτοδιεύθυνσης και Ευθύνης. Εγώ προσπαθούσα να τον ευρώ, αλλά δεν τα είχα καταφέρει. Και κάποια στιγμή σε αυτό το περίφημο μαγικό διαδικτυακό κόσμο. Διαδικτυακό κόσμο που ήταν περισσότερο αυτό που θα λέγαμε κάψιμο παρά ουσιαστική έτσι, αναζήτηση, πέφτω σε ένα blog τελείως τυχαία που τον αναφέρει. Yeah. Έρχομαι σε επαφή με τον blog αυτό. Εσύ το είχες εκδώσει το βιβλίο. Το είχα ήδη εκδώσει. Yeah. Έρχομαι σε επαφή με αυτό το blog. Yeah. Ήξερα και τα άλλα κείμενα του Σάνια, δηλαδή και σε ταξίδια τα είχα δει και στο ίντερνετ. Έρχομαι σε επαφή με αυτόν, και ο οποίος αναφέρει κάπου ότι τον έχει γνωρίσει τα λοιπά, και το εξηγώ ποιος είμαι και τι κάνω και τι έχω κάνει, και ότι θέλω με κάποιο τρόπο να σε επαφή μαζί και δεν τον βρίσκω με τίποτα. Yeah. Επίσης δεν ήθελα να έρθω σε επαφή με τις εκδόσεις που έχουν εκδώσει, γιατί ενδεχομένως να δημιουργήσω κάποια άλλα. Ναι. Εντάξει, τώρα αυτό είναι. Πληροφορία. Ναι, δεν είναι. Αλλά ευτυχώς ο άνθρωπος απάντησε και είναι καταπληκτικός άνθρωπος. Δηλαδή είχε έρθει και στην Ελλάδα πέρσι το Σεπτέμβρη. Πάρα πολύ ωραίος άνθρωπος. Δηλαδή άνθρωπος με αλφα κεφαλαίο. Και αυτό βγαίνει από τα βιβλία του πάρα πολύ έντονο. Οπότε με μια έννοια. Βλέποντάς του και μιλώντας του, κουβαλάει όλο αυτό το φαντασιακό του πώς θα ήθελα να είμαι σαν αναρχικός, ας πούμε, αν μπορεί να βρεθεί κάτι τέτοιο. Mm-hmm. Οπότε μια είναι, θεωρώ ότι έχω βγάλει... Κλασικούς αναρχικούς. Ναι, με έναν τρόπο. Ένα τρόπο. Okay. Παρόλο που σου είπα, πρέπει πάνω από μερές ελλείψεις, δεν νομίζω να τα καταφέρω εγώ αυτά, ούτε είναι απαραίτητο να τα κάνω εγώ αυτά. Υπάρχουν πάρα πολλοί και αργότερο... Καλά, σίγουρα, αλλά θα σου πω την αλήθεια, είχα ετοιμάσει μια ερώτηση τώρα, βέβαια αυτή δεν ξέρω αν μπορείς να την απαντήσεις. Αν δεν μπορώ να πω όχι. Ναι, σωστά. Τι πραγματεύεται το καθένα από τα βιβλία σου, από αυτά που είσαι εκδώσει. Είναι δύσκολη, Δεν είναι δύσκολη, αλλά... Ναι, είναι εντάξει. Αλλά θα σε ρωτήσω για μερικά από αυτά okay. που έχουν ενδιαφέρον.
Επίσης δεν τα θυμάμαι όλα απαραίτητα έτσι αυτή τη στιγμή. Όμως δεν τα θυμάσαι, δεν θα μου πεις. Ένα ας πούμε βιβλίο που διάβασα και εγώ τώρα πρόσφατα είναι αυτό του Καστοριάδη, η συζήτηση του μεγάλου αναρχικού στο ελευθεριακό ραδιόφωνο. Γιατί ας πούμε μπορεί να πρότεινε σε κάποιον να το διαβάσει αυτό το βιβλίο? Ναι. Έχει ενδιαφέρον έτσι καλώς ως θέμα. Αλλά τι πιστεύεις ότι έχει ας πούμε μέσα που μπορεί να ενδιαφέρει πολύ? Κοίτα να δεις, εμένα αυτό το κομμάτι, εντάξει, εγώ ας πούμε το Καστοριάδη συγκεκριμένα με έναν τρόπο τον θεωρώ ότι με έχει, για μένα είναι εισαγωγή στα πάντα. Φαίνεται. Και στο πολιτικό και τα λοιπά, όπως ήταν ας πούμε όταν το διάβασα Μπακούνι. Τώρα, για μένα επειδή ακριβώς είχα αυτή τη θεματική και αυτή την προβληματική γύρω από την εξουσία, την ανθρώπινη φύση και όλο αυτό τον κόσμο, θεωρώ ότι ο διάλογος ή η διαμάχη του Καστοριάδη με τους αναρχικούς έγκυται ακριβώς σε αυτή τη συζήτηση, με έναν τρόπο. Όχι σε συζήτηση που έχει το βιβλίο του συγκεκριμένο, συζήτηση σαν σκέψη του ενός και τη σκέψη των άλλων. Δηλαδή είναι ταυτόχρονα σύγκρουση, είναι ταυτόχρονα επικοδομητική υπέρβαση, είναι ταυτόχρονα κάτι ανοιχτό, κάτι που τίνει προς κάτι θα δείξει στο μέλλον, δεν ξέρω. Αλλά εάν λοιπόν με κάποιο τρόπο εγώ θα πρότεινα αυτό το βιβλίο, είναι ακριβώς επειδή είναι μια εισαγωγή σε μια συζήτηση που πρέπει να γίνει. Αυτό κάπως. Η οποία νομίζω ότι έτσι καλώς γίνεται. Δηλαδή ο αναρχικός χώρος πάντα μιλάει με τον Καστοριάδη. Ναι, ακόμα και όταν δεν το αποδέχεται. Ναι και όχι. Ναι. Ναι, στην Ελλάδα μιλάει επειδή μιλάει ελληνικά και δύο. Αλλά ας πούμε στη Γαλλία δεν είναι το. Δηλαδή μπορεί να έχει γίνει όντως αυτή η συζήτηση στο Radio Libertaire, αλλά δεν σημαίνει ότι. Δηλαδή και εγώ όταν είχα πάει στο Παρίσι και πήγαινα στα βιβλιοπωλεία τα κινηματικά ή πήγα σε κάποιες εκδηλώσεις οτιδήποτε και μίλησα εκεί με συντρόφους και νεαρούς κυρίως, δεν τον ξέραν. Καθόλου, δεν τον ξέραν καθόλου. Σαν όνομα. Σαν όνομα. Ναι, άλλοι μεγαλύτεροι είχαν μια εικόνα, αλλά λέγανε κατευθείαν ότι είναι μαρξιστής. Δηλαδή υπάρχει στο βιβλίο αυτό. Ναι. Ένας από τους δύο θεωρεί ότι είναι. Ναι, ναι, ναι. Και έχει όλη αυτή τη συζήτηση που έχει ενδιαφέρον προς αυτήν να του εξηγήσει γιατί δεν είμαι μαρξιστής πια. Δηλαδή γιατί δεν είναι μαρξιστής μάλλον τότε και γιατί πρέπει να το καταλάβουν κιόλας. Δηλαδή δεν είναι μαρξιστής. Ναι. Εντάξει, βέβαια η Γαλλία είναι άλλο περιβάλλον. Δηλαδή δεν έχει καμία σχέση με την Ελλάδα σε πολλά πράγματα. Σε κάποια μπορεί να έχει. Η Ισπανία επίσης έχει ενδιαφέρον γιατί δεν είναι πολύ γνωστός. Παρά το ότι στο παρελθόν κατά τα 90s έχουν βγει βιβλία από εκδόσεις ελευθεριακές. Ναι. Σήμερα υπάρχει μία σύνδεση, αλλά όχι άμεση. Δηλαδή, πολλά τα βασικά βιβλία δεν κυκλοφορούν καν στα ισπανικά, στην Ισπανία μάλλον. Ναι. Από την άλλη, τώρα σιγά σιγά βλέπω ότι μέσω ας πούμε, και όλη αυτή τη συζήτηση για την αποανάπτυξη και του Λατού που ήταν μαθητή του, σιγά σιγά επανέρχεται ο Καστοριάδης και σε όλη αυτή τη συζήτηση, είτε σαν αντιπαράθεση είτε σαν πιο έτσι, συνθετική κατεύθυνση. Στη Λατινική Αμερική είναι πιο γνωστός. Δηλαδή και στο Μεξικό και στην Αργεντινή υπάρχουν όλα τα βιβλία καταρχήν, κυκλοφορούν σχεδόν όλα. Και υπάρχει, ας πούμε και στην Ουρουγουάη, υπήρχε ένας καταπληκτικός αναρχικός εκδοτικός που έχει βγάλει σχεδόν όλα τα βιβλία του Καστοριάδη. Το ίδιο έχει γίνει και στην Αργεντινή. Στο Μεξικό είναι πάρα πολύ γνωστός και σε ακαδημαϊκό επίπεδο, που είναι περίεργο γιατί γενικά ο Καστοριάδης δεν έχει με τα πανεπιστήμια ιδιαίτερη σχέση όσον αφορά το να διδάσκεται κτλ. Ευτυχώς ενδεχομένως. Στην Ιταλία η σχέση ήταν κάπως διαφορετική, επειδή η Ιταλία είναι μεγάλο και σπουδαίο χωνευτή, δηλαδή συνολικά και στα βιβλία, όχι στα κινηματικά συνολικά, σχεδόν είναι η πρώτη χώρα που μεταφράζεται κάτι από οπουδήποτε τον κόσμο σχεδόν. Οπότε έχει μια περίεργη κουλτούρα, ενώ μοιάζει πολλά με την Ελλάδα. Εκεί ο πληθυσμός που είναι λειτουργικά αναλφάβητος είναι υπερβολικά μικρότερος. Υπερβολικά μικρότερος. Εδώ δεν ξέρω, μπορεί να είναι 9 εκατομμύρια. Εκεί δεν είναι. Δηλαδή είναι μοιρασμένη χώρα. Διαβάζει γενικά πολύ. Υπάρχει ένα μεγάλο μέρος πληθυσμού που διαβάζει, υπάρχει άλλο ένα που είναι άλλη φάση, όπως είναι εδώ. Αλλά εκεί πέρα, ας πούμε, η αναρχική γενικά εδώ και περίπου 15-20 χρόνια έχουν μία. Ανατρέχουν με έναν τρόπο κάνοντας έναν φανταστικό πλέον που δεν ζει
διάλογο μαζί του. Και πάλι σε αυτές τις προβληματικές που πάει, η ανθρώπινη φύση, δηλαδή, και αναδεικνύουν μέσα από αυτόν τον τρόπο και τα κλασικά αρχικά κείμενα, τα βάζουν σε μια νέα βάση, με έναν τρόπο. Πάντως πώς να το πω τώρα, η διαλεκτική, ας πούμε, και ο διάλογος με τον Καστοριάδη θα υπάρχουν πάντα. Εγώ πιστεύω δηλαδή, με όποιον λέει, ας πούμε, ότι είναι αναρχικός, ακόμα και αν δεν συμφωνεί με όλα αυτά που λέω, Καστοριάδη, καλά, προφανώς δεν συμφωνούμε με τίποτα, εγώ προσωπικά με τίποτα από όσα έχει πει κάποιος, με όλα, γιατί δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Αλλά και η επιρροή του, ας πούμε, είναι σημαντική και γενικά και η σκέψη του είναι σημαντική. Βέβαια, τον κατηγορούν ότι ποτέ αντέγραψε, ας πούμε, πολλούς. Πολλά αντέγραψε τον Πάνεκου, κατέγραψε, ξέρω εγώ, τα συμβουλιακά, αντέγραψε τους αναρχικούς και δεν το αναφέρει πουθενά. Αυτοί που τα λένε αυτά έχουν γράψει κάτι δικό τους έτσι πρωτότυπο? Όχι, δεν ξέρω. Όχι, ρωτάω. Όχι. Δηλαδή, όχι. Να δούμε τι πάει να πει αντιγραφή. Δηλαδή, ναι, με ποιο τρόπο κάνεις διάλογο ή προχωράς κάτι που είπανε προηγούμενοι, είτε κριτικά, είτε αρνητικά, είτε θετικά. Δηλαδή, δεν ξέρω. Που κι εγώ τα ακούω όλα αυτά, εννοείται. Ξέρω εγώ. Ναι. Δηλαδή, δεν ξέρω αν έχει αντιγράψει. Ενδεχομένως, όταν επηρεάζεις από κάποιον, δεν ξέρω, θεωρείται αντιγραφή αυτό? Θεωρείται επιρροή? Όχι. Εάν στέκεσαι κριτικά απέναντι στην επιρροή σου, πώς λέγεται αυτό μετά? Δεν λέγεται, ξέρω εγώ, κάτι επικοδομητικό, κάτι που προχωράς κάτι με έναν τρόπο? Ή αυτό που λέμε ότι δεν συμφωνώ με όλα σημαίνει ότι κάποια τα αφήνεις πίσω, κάποια τα κρατάς. Άρα αυτά που κρατάς, που τα είχε και πηγή σου με έναν τρόπο ή η επιρροή σου, δεν είναι, είναι αντιγραφή? Δεν θα έλεγα ότι είναι ακριβώς αντιγραφή. Mm-hmm. Ναι, εντάξει, τώρα είναι θέμα αυτό. Καλά, ναι. Τώρα δεν ξέρω αν τι λέει ο καθένας κιόλας, να σου πω την αλήθεια. Πάντως, ας πούμε, χαρακτηριστικά, και γι' αυτό βγήκε αυτό το τελευταίο βιβλίο για τη δημοκρατία και του σχετικισμού, μια από τις βασικές κατηγορίες ήταν ότι είναι ευρωκεντρικός, ευρωκεντριστής, δυτικοκεντρικός και όλα αυτά. Με αρνητική, έτσι. Ναι, υπάρχει αυτό. Ο ίδιος απαντάει, νομίζω, ξεκάθαρα στο βιβλίο αυτό. Δηλαδή, έχει και ένα σημείο που είναι πάρα πολύ ξεκάθαρο, ότι αν είναι να προκύψει κάτι σαν ανθρωπολογικό μοντέλο νέο, θα είναι προφανώς παίρνοντας πάρα πολλά ωραία στοιχεία και θετικά πράγματα που υπάρχουν ακόμα σε λαούς εντός εισαγωγικών τρίτου κόσμου, εντός εισαγωγικών, έτσι. Ναι. Δεν είναι εντός, είναι και πραγματικότητα, αλλά... Ναι, ναι, κατάλαβα. Και ταυτόχρονα με στοιχεία που εννοείται ότι έχουν αναδείξει τα κινήματα στη Δύση, γιατί και αυτό, δηλαδή και το ελευθεριακό και το αναρχικό, για να πάρω τα πιο ριζοσπαστικά αυτά, είναι δυτικά, δεν είναι. Ναι, σωστά. Δεν ξέρω. Μήτρα, υπάρχουν και αλλού ενδεχομένως τέτοια στοιχεία, αλλά σε ό,τι μας αφορά και στο πλαίσιο όπου μιλάμε εμείς, από εκεί έχουμε πάρει. Δεν έχουμε πάρει ούτε από την Ορθοδοξία, ούτε από την Μετέρα Παράδοση. Δηλαδή, κακά τα ψέματα. Ενδεχομένως κάποια κοινοτικά στοιχεία να υπάρχουν και στη. Υπάρχουν. Αλλά δεν ξέρω κατά πόσο αρκεί. Εμείς δεν μιλάμε γι' αυτό. Ναι, σίγουρα, εντάξει. Αλλά ας πούμε στην Εχώρια Παράδοση υπάρχει ο. Πώς το λένε τον τύπο, ο Καραβίδας. Έχει πάρει ο Καραβίδας, ο οποίος ναι, έχει μιλήσει για αυτονομία. Και τον οποίο βέβαια, αν δεν ξέρω αν το ξέρεις, τον έχει προσετέρει στη Χρυσή Αυγή, ω θεωρητικό. Α, τον είχε πιο παλιά ο κύκλος αυτή γύρω από το Άρδιν, πώς το λένε. Ναι, 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 ναι. Τέλος πάντων, εντάξει, εγώ όσο έχω διαβάσει, δεν τρελάθηκα, πώς να σου πω, δεν είναι κάτι το οποίο... Ναι, δεν λέω ότι είναι κάτι φοβερό και τρομερό. Απ' την άλλη, δεν χάνεις και το χρόνο σου να το διαβάσεις. Ναι. Τώρα θέλω να σε ρωτήσω για ένα άλλο βιβλίο που εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Δηλαδή, το διάβασα μέσα σε... με όσο χρόνο έχω, μέσα σε 3-4 μέρες. Είναι αυτό που έβγαλες τώρα τελευταία. Για τον Καμί. Για το έργο και τη δράση του στο ελευθεριακό κίνημα. Θες να μου πεις λίγα λόγια γι' αυτό, γιατί δεν είναι πολύ γνωστά, ας πούμε, όλα αυτά για τον Καμί. Αυτός είναι και ο στόχος για τον οποίο βγήκε. Γενικά, εντάξει, από μικρός, ας πούμε, Καμί είναι από τα πράγματα που ένας από τους συγγραφείς που είχα διαβάσει και είχα... είναι από αυτές τις στιγμές που λες ότι σου μένουν με έναν τρόπο. Δηλαδή, είναι εκείνο το σημείο που μένεις με το στόμα ανοιχτό και καταλαβαίνεις γιατί είναι το στόμα ανοιχτό, δηλαδή γιατί έχει παραμείνει. Δηλαδή, τρως αυτή τη... το σοκ με έναν τρόπο. Ναι. Όπως το έχει φάει κάποιος, το διαβάζω στον Ντοστογεύσκη. Εγώ προσωπικά επίσης είμαι Ιούλιο Βέρν, για άλλους λόγους. Τέλος πάντων, ο Καμί είναι μια από αυτές τις περιπτώσεις. Αν διαβάσει κάποιος για τη ζωή του Καμί, αν ανατρέξει στο διαδίκτυο ότι κάποιες από τις ελάχιστες βιογραφίες που έχουν βγει, μια από αυτές τις στιγμές της ζωής του που είναι ή έχουν γραφτεί και φαίνονται να είναι τελείως στο περιθώριο,
είναι η σχέση που είχε ο Καμί με τους ριζοσπαστικούς κύκλους της εποχής του. Ο Καμί προέρχεται από ένα περιβάλλον που διάφοροι έτσι εκ του πονηρού θα το λέγανε απικιακό γαλλικό περιβάλλον ανθρώπων που ζουν στη Γαλλία, στην Αλγερία, συγγνώμη. Οπότε μέσα στα πλαίσια μιας εποχής που το αντιαπικιοκρατικό είχε αρκετή έτσι... είχε μεγάλη άνθηση και όλο αυτό το κίνημα για την ανεξαρτησία της Αλγερίας, όπως συνέβαινε πάρα πολύ τότε σε όλο τον κόσμο, το γνωστό τρίτο κόσμο πάλι κτλ. Υπήρχε αυτή η περίεργη και θα λέγαμε ενοχική στάση των κομμουνιστικών ρευμάτων, κομμάτων κτλ. Της εποχής. Και πάλι ανάλογα με το τι έλεγε η μαμά Ρωσία, αλλά υπήρχε πάντα αυτή η λογική ότι είμαστε υπέρ της ανεξαρτησίας, οποιοδήποτε δεν παίρνει θέση υπέρ της απόλυτης ανεξαρτησίας, που σημαίνει, τι σημαίνει, ανεξάρτητο και κυρίαρχο κράτος, ανεξάρτητο και κυρίαρχο κράτος, είναι δυτικόφιλος, είναι φιλοκαπιταλιστής, ανεχομένως, μπράβο πολλά. Ο Καμί είχε λοιπόν βρεθεί ανάμεσα πάλι σε αυτό, στη μέση, γιατί αφενός δεν πήρε ακριβώς τη θέση που θα θέλανε να πάρουν, δηλαδή εννοείται ότι ήταν υπέρ μιας ανεξαρτησίας, μιας Αλγερίας, αλλά όταν μιλάει για ανεξαρτησία της Αλγερίας και έχει αναφέρει μάλιστα και υπάρχει και ένα, έχει γράψει και ένα βιβλίο που υποτίθεται δεν έχει πάρει θέση, αλλά έχει γράψει ένα ολόκληρο βιβλίο για την Αλγερία. Οπότε δεν ξέρω πώς γίνεται ένας άνθρωπος να έχει γράψει ένα βιβλίο ολόκληρο για την Αλγερία και να μην έχει πάρει θέση. Που ήταν ουσιαστικά ένας τρόπος από πλευράς κομμουνιστών και από τον κύκλο του γύρω από το Σάρτρ, έχει σημασία αυτό, που τότε ήταν σταλινικός, είχε δει η Σοβιετική Ένωση τον παράδεισο που όλοι θα έπρεπε να ζούμε. Οπότε έχει παίξει όλη αυτή η συκοφάντηση και ο καμία άνθρωπος, εντάξει, αυτό που είχε πει είναι ότι υπέρ μιας ομοσπονδίας των λαών, γιατί δεν είναι δυνατόν χιλιάδες άνθρωποι, οι οποίοι ακόμα κι αν, δηλαδή, άπικοι, τι πάνε να πει άπικος, δηλαδή όλοι όσοι είναι εκεί πέρα, τα παιδιά τους είναι εξίσου ένοχοι για τις πολιτικές του γαλλικού κράτους, που όντως ήταν απικιακό καθεστώς, δεν ξέρω. Αυτά τα ζητήματα θέτει και ο Καμί και επίσης νιώθει Αλγερινός, έτσι άλλο εντυπωσιακό. Οπότε μιλάνε όλοι οι Γάλλοι ενοχικά για το τι γίνεται εκεί και ο Καμί παίρνοντας τη θέση ότι είναι να βρούμε ένα ομοσπονδιακό σύστημα για τους λαός, γιατί δεν μπορεί να μιλήσει για κράτος. Ο Καμί δεν υπέρ της λογικής του κράτους. Που είναι, γι' αυτό λέμε ότι έχει σύνδεση με το Ελευθεριακό και δεν είναι τυχαίο που επίσης είναι αποσιοποιημένο ότι ο Καμί έχει επαφές κατευθείαν με Ισπανούς εξόριστους αναρχικούς που ζουν στη Γαλλία, έχει επαφή με Γάλλους αναρχικούς και αυτές οι επαφές δεν είναι επαφές σε επίπεδο απλά συμπάθειας, είναι φίλοι του που είναι ενεργείς στο Ελευθεριακό κίνημα της εποχής στη Γαλλία. Έχει αλληλογραφία με τον Γκαστόν Λεβάλ, ο οποίος είναι ιστορικός επίσημος ΣΕΝΕΤΕ. Έγραψε ένα καταπληκτικό τρίτο βιβλίο για την ιστορία της Ισπανικής Επανάστασης μέσα από τη ΣΕΝΕΤΕ. Που σας φαίνεται η ιστορία της ΣΕΝΕΤΕ ταυτόχρονα. Γενικά τον καλούν και μιλάει σε εκδηλώσεις. Έχει μιλήσει με κάλεσμα αναρχοσυνδικαλιστών σε εργατικά κέντρα την εποχή εκείνη. Και είναι πάρα πολύ σωστό ότι έχει αλληλογραφία και με άλλους. Και σε όλη αυτή την αλληλογραφία. Είναι ένας από τους άμεσους στόχους για μετά το καλοκαίρι να βγει αυτό. Η αλληλογραφία του και το ελευθεριακό του, ας πούμε, ουσιαστικά υλικό. Είναι φοβερά εντυπωσιακό ότι δεν μιλάει σαν κάποιος ουδέτερος και τρίτος, σαν να κρατάει μια μεγάλη απόσταση. Μιλάει σαν να είναι σύντροφος προς σύντροφο. Ενταγμένος σε αυτό το πράγμα. Είναι εντυπωσιακό. Βασικά είναι εντυπωσιακό ότι όλα αυτά είναι ψιλοάγνωστα. Για να μην πω χοντροάγνωστα. Ναι, δεν είναι. Ο Καμί έχει παρουσιαστεί αλλιώς. Ο Καμί έχει παρουσιαστεί αλλιώς. Προσπάθησαν να τον προσετεριστούν πάρα πολύ, όχι μόνο εδώ, στη Γαλλία. Δηλαδή στη Γαλλία είχε βγάλει. Και φιλελεύθερη, νομίζω. Ναι, ο Σαρκοζή. Πρόσφατα, είχε γίνει σχετικά πρόσφατα αυτό. Είχε βγάλει ο Σαρκοζή. Προσπάθησαν να τον προσετεριστεί, δεν θυμάμαι τώρα σε ποιο πλαίσιο ακριβώς, αλλά τον είχε αναφέρει ως πνευματική κληρονομιά της Γαλλίας. Μα κάπως έτσι. Ο Σαρκοζή. Ναι. Και είχε παίξει και δημόσια τον είχαν. Ας πούμε υπάρχει περίπτωση του Ονφρέ, που είναι μια αρκετά έτσι περίεργη προσωπικότητα, με τα θετικά της και τα αρνητικά της. Παρ' όλα αυτά είχε βγει και είχε πει όπως και άλλοι ότι δεν έχεις λόγο ένας, δηλαδή δεν υπάρχει, είναι πραγματικά εχθρική κίνηση, ένας Σαρκοζή και οποιοδήποτε σχετικός να προσπαθεί να προσελευθερωθεί έναν Καμί. Δηλαδή
ενώ η ότι πήρε το Νόμπελ είναι κάτι επίσης αντιφατικό. Ο Σάρτ αρνείται να πάρει το Νόμπελ. Ο Καμί το δέχεται. Ο Καμί είναι, θεωρώ, πιο ριζοσπαστικός από τον Σάρτ. Παρ' όλα αυτά, δεν ξέρω. Είναι κάποιες στιγμές δηλαδή που και οι άνθρωποι έχουν τις, τις δικές τους λογικές κτλ. Ναι, παρόλα αυτά σε καμία περίπτωση ούτε χριστιανό, και πολλοί έχουν πει επίσης ότι είναι προσπάθεια να τον κάνουν χριστιανό. Είναι ο καμίνο καμί. Έχει συνδέσει με συγκεκριμένα πράγματα, έχει τις δικές του ανησυχίες, τις δικές του αδυναμίες, τα δικά του ελαττώματα. Όπως όλοι μας. Όπως όλοι μας. Η γραφή του είναι η γραφή του, τα έργα του είναι τα έργα του. Ποιος δεν έχει διαβάσει τους δίκαιους, ας πούμε, που είναι ένα απίστευτα πολιτικό κείμενο θεατρικό, ναι. Και δεν έχει ουσιαστικά όλη την προβληματισμή, δεν έχουν ξανά μπει σε μια κίνηση. Δηλαδή, είμαστε ειδικά εδώ στην Ελλάδα. Παντού. Ναι. Παντού. Και στην Ελλάδα. Mm-hmm. Και επίσης είναι ένα κείμενο το οποίο, σαν ανησυχία, δεν ξέρω, δείχνει ότι τον επαναστατημένο άνθρωπο, μάλλον τον εξεγερμένο, είναι σωστό. Αλλά τέλος πάντων. Ποιος δεν έχει διαβάσει αυτά και δεν έχει. Δηλαδή, είναι ανησυχίες ενός ανθρώπου που βλέπουμε ότι δεν είναι μόνο αυτού του ανθρώπου. Ανησυχίες είναι και δικές μου και δικές σου, είναι ένας ανθρώπου. Mm-hmm. Ωραία. Θέλω να μου πεις τώρα για δύο και για άλλα δύο βιβλία. Μάλλον τη Χάνα Άρεντ έχει βάλει δύο. Mm-hmm. Ωραία. Δεν θέλω μάλλον να μου πεις για συγκεκριμένο βιβλίο τη Χάνα Άρεντ. Θέλω να μου πεις. Γιατί Χάνα. Γιατί, ναι, γιατί. Είναι και αυτή περίεργη η προσωπικότητα, ας πούμε. Θεωρώ ότι είναι από τους ανθρώπους που διαβάζοντάς την, αν μη τι άλλο έχει, ξέρεις, σου βγάζει έναν ολόκληρο κόσμο που λες, α, δεν είχα σκεφτεί αυτό ή δεν το είχα δει από αυτή την οπτική ακριβώς, αλλά δεν το κάνει με έναν τρόπο στρατευμένο, το κάνει κιόλας, αλλά δεν το κάνει ακριβώς με έναν τρόπο στρατευμένο. Για μένα είχαν έρθει ο ορισμός της, θα ακουστεί περίεργα, αλλά είναι ο ορισμός της ελευθεριακής σκέψης, με την έννοια τις σκέψεις που είναι όχι απλά μη εντάξιμη κάπου, δηλαδή σε κάποια συγκεκριμένα κουτάκια με συγκεκριμένη ονομασία από πάνω, είναι πραγματικά μοναδική, θεωρώ, με έναν τρόπο. Είναι, εντάξει, είναι από τις περιπτώσεις που είχα διαβάσει και είχα εντυπωσιαστεί και, εντάξει, τώρα αν έχεις, έχοντας ξεκινήσει με τα βιβλία, ξέρεις, διαβάζεις κάτι και σ' αρέσει και εσύ εντυπωσιαστεί, πάντα θέσεις να, πάντα έχεις τη λογική, θα ήθελα πάρα πολύ να το έχω βγάλει. Ναι. Είχα την ευκαιρία, το κατάφερα, έγινε. Και θεωρώ ότι και αυτά τα πέντε κείμενα που έχουν βγει σε αυτά τα δύο βιβλία είναι πάρα πολύ, δεν ξέρω, δηλαδή ιντριγκάνουν πάρα πολύ για σκέψη. Και νομίζω ότι η Άρεντ είναι, δηλαδή αυτή η κριτική της ικανότητα, ο τρόπος που γράφει, οι προβληματισμοί που αναδεικνύει, που είναι σύγχρονοι, είναι επίκαιροι ακόμα κτλ. Δεν ξέρω, είναι, εμένα με έχουν, δηλαδή κατευθείαν φάση, γιατί να μην έχει βγει αυτό, δηλαδή γιατί να μην υπάρχει αυτό το κείμενο, δηλαδή είναι κάτι το οποίο επίσης θεωρώ σχεδόν είναι απαραίτητο να διαβαστεί. Ναι. Όχι τα δικά μου, ενώ γενικά. Ναι, κατάλαβα. Ως, ναι. Θέλω να σας ρωτήσω και για ένα άλλο συγκεκριμένο. Είναι ένα συλλογικό έργο που λέγεται Ιρανικές αντιστάσεις. Ιρακινές, μπράβο. Ενάντια στην κατοχή, στον Ισλαμισμό, στον καπιταλισμό. Θες να μου πεις λίγο γι' αυτό. Ναι. Δεν το έχω διαβάσει, αλλά ως τίτλος ακούγεται πολύ ενδιαφέρον, γιατί έχει να κάνει. Θα το πάω λίγο ανάποδα. Το Ιράκ. Ναι. Θα το πω λίγο ανάποδα. Υπάρχουν δύο βιβλία τα οποία και από πλευράς αντιδράσεων, ενώ και από γνωστούς, αλλά όχι μόνο, αλλά και από πλευράς πωλήσεων, αν είναι το υλικό κομμάτι της υπόθεσης, ακούγεται λιγάκι. Ακούγεται, αλλά είναι αυτό, δηλαδή εκδόσεις έχουν. Είναι ότι είναι δύο τα βιβλία τα οποία δεν έχουν ακριβώς μεγάλες πωλήσεις, όχι μεγάλες για τα δικά μας δεδομένα. Ναι, ναι, και είναι δύο τα βιβλία που δεν έχουν για λόγους που έχουν να κάνουν το περιεχόμενό τους. Αυτό είναι το η μονοθεστική πανούκλα και το Ιρακινές αντιστάσεις. Και τα δύο έχουν ένα κοινό. Πιάνουν το ζήτημα του πώς συνδέεται το Ισλάμ με, θα λέγαμε, την ιεραρχία, την κυριαρχία, τον καπιταλισμό και μάλιστα με έναν τρόπο που είναι ταυτόχρονα και ιστορικός αλλά και σύγχρονος και επίκαιρος. Δηλαδή έχει μια λογική παρελθόντος αλλά έχει μια λογική παρόντος, σίγουρα έχει μια λογική μέλλοντος. Αλλά, ας πούμε, οι Ιρακινές αντιστάσεις είναι ένα βιβλίο που οι Ιρακινοί κομμουνιστές, όχι του επίσημου ΚΚ, ναι, ΚΚ του Ιράκ,
αλλά διάφορες άλλες τάσεις κομμουνιστικές που θα τις λέγαμε στα ευρωπαϊκά δεδομένα ότι έχουν πολλά κοινά με αυτό που θα λέγαμε συμβουλιακό κομμουνισμό, περιγράφουν τις εμπειρίες τους. Περιγράφουν τις εμπειρίες τους οι γυναίκες επίσης με αυτό τον φοβερό, έτσι, τη φοβερή φεμινιστική πρακτική που φαίνεται και στο βιβλίο. Είναι συνεντεύξεις, είναι μια συνεντεύξη και μιλάνε τώρα Κούρδοι, δηλαδή και Κούρδισες και Ιρακινοί και Ιρακινές. Είναι διάφορες ηλικίες. Οι πιο μεγάλοι, ας πούμε, μιλάνε και για το 1991 που είναι ψιλοάγνωστο, αλλά για ένα μήνα περίπου αυτό που θα λέγαμε Ιρακινό Κουρδιστάν, και όχι μόνο, είχε εξαπλωθεί κι αλλού, αλλά κυρίως εκεί, είχε με έναν τρόπο ανεξαρτοποιηθεί από το κράτος, είχε γίνει μια επανάσταση, όχι απλά εξέγερση επανάσταση, δηλαδή για ένα μήνα υπήρχαν εργατικά συμβούλια, συμβούλια στα εργοστάσια και συμβούλια στις γειτονιές, σωρά λέγονται νομίζω, αν θυμάμαι καλά, και με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή, η εξέγερση ήταν περισσότερο από εξέγερση, γιατί είχε και δομές συγκεκριμένες, παίρνανε αποφάσεις, κάνανε πράγματα, το οποίο είναι ψηλοάγνωστα. Ναι, είναι ψηλοάγνωστα. Ναι. Το εντυπωσιακό είναι επίσης ότι οι εμπειρίες και οι πηγές τους δεν ήταν τόσο από τους δυτικούς, ήταν από έναν Ιρανό θεωρητικό, ο οποίος όμως είχε επηρεαστεί σε έναν βαθμό και από τους συμβουλιακούς, με την έννοια ότι είχε διαβάσει. Είναι αρκετά εντυπωσιακό, όχι τόσο ότι ψάχνουν να βρουν συνδέσεις σαν δυτικοί, έτσι, γιατί αυτό είναι κάτι που έχει ακουστεί. Είναι περισσότερο το ότι. Είναι ένα βιβλίο που έχει βγει, ας πούμε, και στη Γαλλία από αναρχικό εκδοτικό. Η αριστερά στη Γαλλία και αρκετοί αναρχικοί είχαν μια παγερή, θα λέγαμε, όχι απλά διαφορία, σε σχεδόν εχθρικότητα, εχθρότητα μάλλον, συγγνώμη, γιατί διάφορα θέσφατα και δεδομένα περί του Ισλάμ και το κατά πόσο σώνει και καλά αφορά καταπιεσμένους, θέτονται σαν αμφισβήτηση και μάλιστα αμφισβητούνται όχι από θεωρητικούς, αμφισβητούνται από ανθρώπους και εργάτες και αγρότες και γυναίκες μέσα στα εδάφη αυτά που είναι το Ισλάμ κυρίαρχο. Και λένε πράγματα τα οποία δεν άρεσαν καθόλου και την εποχή εκείνη, πόσο μάλλον σήμερα. Και όποιος το έχει διαβάσει, δηλαδή ας πούμε και γνωστοί που αναδιαστήματα συζητάμε κτλ., μιλώντας κατευθείαν τους είχε κάνει εντύπωση το βιβλίο αυτό, γιατί πράγματα που συμβαίνουν σήμερα με το Ισλαμικό κράτος και με τους Κούρδους, πώς συνδέονται οι διεργασίες όλες, με έναν τρόπο υπάρχουν πάρα πολύ υποδρομικά στις κινήσεις αυτές που έγιναν τότε. Ωραία. Και είναι αρκετά. Δηλαδή και πώς συνδέονται όλα αυτά και με τη Ροζάβα και τα λοιπά. Είναι φοβερό το. Δηλαδή ότι υπάρχουν αυτές οι διεργασίες με διαφορετικούς τρόπους. Μας ενδιαφέρει αυτό. Ναι, σε διαφορετικούς χρόνους. Ναι, είναι αρκετά. Δηλαδή για μένα είναι αγαπημένο βιβλίο αυτό. Δηλαδή εντάξει, ό,τι έχω κάνει θεωρείται το θεωρώ αγαπημένο, αλλά είναι πραγματικά αγαπημένο με την έννοια του πόσο. Δεν ξέρω πόσο, δηλαδή ας πούμε οι άνθρωποι αυτοί λένε σαν γραβιά αγωνίας, το βγάζουν προς τα έξω, ότι εμείς είμαστε σαν και εσάς εκεί στην Ευρώπη με έναν τρόπο. Έτσι, γιατί εσείς οι ζωσπάστες επανάστες δεν ασχολείστε μαζί μας ή γιατί μας γράφετε, λένε ουσιαστικά. Ναι. Και είναι μια απάντηση που δεν υπάρχει απάντηση. Ναι. Δηλαδή αυτό το ότι εντάξει το Ισλάμ είναι η, ξέρω εγώ, σώνει και καλά, καταπιεσμένη κτλ. Είναι ένας μύθος που τον σπάνε και οι ίδιοι μέσα εκεί. Mm-hmm. Λένε άλλα πράγματα. Ναι. Ποιος ο ρόλος των ιερατείων, όλο αυτό. Τέλος πάντων, είναι, ναι, εγώ θεωρώ ότι είναι. Δηλαδή, αν κάποιος θέλει να καταλάβει ότι συμβαίνει και κινηματικά στην περιοχή αυτή, αξίζει να διαβάσει. Mm-hmm. Θέλω να μου πεις τώρα πώς βλέπεις το τοπίο στις εγχώριες αναρχικές ελευθεριακές εκδόσεις. Πώς φαίνονται τα πράγματα. Ας πούμε, πέρυσι από τότε που ξεκίνησες μέχρι τώρα. Εντάξει, δεν είναι ότι είναι, ρε παιδί μου, 20 χρόνια, αλλά έχεις μια εμπειρία σε όλο αυτό το πράγμα και μπορείς να κρίνεις καλύτερα από μένα που δεν είμαι μέσα σε αυτό. Σαν παραγωγή λόγου ή σαν αυστηρά εκδόσεις. Και τα δύο. Και τα δύο. Ναι. Εντάξει, τώρα σαν παραγωγή λόγου γενικά υπήρχε ένα φοβερό πικ μέχρι και το 2009-10. Που είχε να κάνει ενδεχομένως και με τις οικονομικές δυνατότητες των ανθρώπων. Πλέον αυτό, επειδή τα πράγματα ζόρισαν αρκετά, νομίζω και η παραγωγή του έντυπου λόγου έχει μειωθεί αρκετά. Τώρα δεν είναι όμως νομίζω μόνο αυτό. Υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που υπάρχει έτσι μια ύφεση. Τώρα στο καθ' αυτό εκδοτικό νομίζω ότι έχει αρχίσει πάλι και
ανακοινείται κάπως. Δηλαδή, έχω αρχίσει και βλέπω ότι και κάποια πράγματα βγαίνουν και νέες εκδόσεις, ας πούμε, κάπως ξεπηδάνε. Mm-hmm. Δεν ξέρω. Τώρα δεν μπορώ να πω άλλο. Νομίζω ότι είναι κάτι που είναι νωρίς να το πούμε. Δηλαδή, θα δούμε. Θα δείξει από εδώ και πέρα. Ναι, ωραία. Για να επανέλθω λίγο στο θέμα που συζητούσαμε πριν για το βιβλίο αυτό με τις Ιρακινές Αντιστάσεις, με αυτόν τον τίτλο, στην ιστοσελίδα των εκδόσεων σου, έχω δει ότι υπάρχει ιδιαίτερη αναφορά στο κουρδικό ζήτημα. Επίσης υπάρχει και ένα άρθρο, ένα έχω δει εγώ, μπορεί να υπάρχουν κι άλλα, που συνδέουν ας πούμε τον αγώνα των Κούρδων με τις ιδέες του Μπούτσιν ή κάποια συνέντευξη με κάτι τέτοιο νομίζω. Και θέλω να πεις τι πιστεύεις ότι γίνεται εκεί. Δηλαδή, επειδή είναι ψιλοάγνωστο αυτά σε αρκετό κόσμο, βέβαια έχουμε αρχίσει και ασχολούμαστε τώρα, δεν βλέπω ότι έχει ασχοληθεί κάπως παραπάνω με αυτό, γι' αυτό σε ρωτάω. Και ο Μπούκτσιν, ας πούμε, με το PKK είναι λίγο. Όταν το βλέπεις, ας πούμε, για πρώτη φορά, λες, όπα, εδώ δεν γίνεται αυτό το πράγμα, ας πούμε. Είναι πολύ περίεργο. Κάποια στιγμή το 9 ή το 10. Έχει έρθει εδώ ο Γκρέμπερ που είχε κάνει, τον είχαμε καλέσει και μιλήσει νομίζω στο B-Fest και είχαμε την επαφή που είχαμε, είχαμε κάνει κάποιες κουβέντες κτλ. Μέσα σε αυτά μου λέει ότι στην οι Κούρδοι ας πούμε γενικά το οργανωμένο κομμάτι των Κούρδων βρίσκεται σε μια περίεργη έτσι κάπως αναταραχή. Γελώντας, δηλαδή χαριτολογώντας, το λέει ότι ένα μέρος και της νεολαίας που είχε σχέση με πανεπιστήμια, έχει σπουδάσει έξω ενδεχομένως με τα πιαγά κτλ. Ενώ έχει πρόσβαση σε ξένες γλώσσες, ένα υλικό άλλο κτλ. Αλλά και ο ίδιος ο Τσαλάν έχουν μέσα από το μπούξιν, έχουν αρχίσει να αλλάζουν τελείως το εδώ και καιρό, όχι. Τον τρόπο που βλέπουν τα πράγματα. Τώρα αυτό βέβαια είναι μια μεγάλη κουβέντα, έτσι, αλλά προσπαθώ να το κάπως να το συνοψίσω. Συγγνώμη, σε διακόπτω, το boxing πώς προέκυψε και δεν προέκυψε κάποιος άλλος, δηλαδή πώς γνώρισαν οι κούρδες με το boxing. Τώρα, η εκτίμηση είναι ότι ο Ντάκτρο Τσαλάν γενικά στη φυλακή είχε περιόριστο χρόνο να διαβάσει. Γενικά του επιτρέπονται να διαβάσει. Γενικά ήμουν πάρα πολύ εχθρικός προσωπικά και με το κομμάτι του ΠΚΚ. Κακά να πούμε ότι το κακά στα τουρκικά σημαίνει σκατά αυτό που λέμε. Είναι ο τρόπος για να μειώνουν το τέτοιο. ΠΚΚ λέγεται. Το ΠΚΚ λοιπόν ήμουν αρκετά εχθρικός, δηλαδή ερχόντουσαν και στα αντιρατσιστικά και σε αυτά με υπογραφή για τον Τσαλάν και εγώ ήμουν σε φάση γίναγα την άλλη δηλαδή αυτό. Οπότε κάποια στιγμή λοιπόν αρχίζοντας να ψάχνω αυτή την, και να ψάχνω και εγώ αυτή την ιστορία βρίσκω υλικό έτσι πάρα πολύ περίεργο. Περίεργο με μια θετική. Σαν αυτό που σου είπα πριν, το boxing, ας πούμε, το... Προφανώς δεν ξέρω τώρα. Επίσης είναι σουρεαλιστικό. Πραγματικά είναι σουρεαλιστικό. Είναι από αυτά που λες ότι στην ιστορία ότι πώς γίνεται κάτι θετικό να γίνει από τα πάνω. Εδώ είναι φοβερό, έτσι, φοβερά σουρεαλιστικό γιατί ταυτόχρονα βλέπεις να γίνεται κάτι και από τα πάνω αλλά και από τα κάτω. Αλλά το από τα πάνω είναι ο καταλύτης για να μην δημιουργηθούν κόντρες και συγκρούσεις εντός μιας πάρα πολύ δυναμικής και ανθεκτικής οργάνωσης όπως είναι το ΠΚΚ, το οποίο είναι ακόμα, αλλά ταυτόχρονα δεν είναι ακόμα, είναι και ένας μηχανισμός που έχει και στρατιωτικό βραχίωνα, πολύ δυνατό, δηλαδή είναι στα βουνά τόσα χρόνια και αντέχουν παρά την... τέλος πάντων, διαβάζει ψάχνοντας, μάλλον έχοντας αντιληφθεί ότι ενδεχομένως η λογική ενός ανεξάρτητου κουρδικού κράτους δεν πρόκειται να ευωδώσει. Η μόνη εναλλακτική που θα μπορούσε, λέω, φαντάζομαι εγώ τώρα να σκεφτεί, είναι ότι πάμε για κάτι που να αγγίζει ομοσπονδία. Με την ένα ή μία ανεξάρτητων κάπως κράτων, αλλά στα πλαίσια ομοσπονδίας, τώρα στην Τουρκία δεν είναι εύκολο να, τι να κάνεις. Οπότε, ποιοι έχουν γράψει ακριβώς ή έχουν ασχοληθεί με την ιδέα και τη λογική της ομοσπονδίας. Κάποιοι, ένας ποιοι Μαργκάλο Ισπανός, Προυντόν, Κροπότκι, αναρχική γέννη. Yeah. Ποιοι σύγχρονοι υπάρχουν, Μπούξι. Επίσης, κάποιοι νεολαίοι των Κούρδων ασχολιόντουσαν πάρα πολύ με το κομμάτι της οικολογίας.
Δεν ξέρω ακριβώς, τώρα εκεί χάνονται κάποια πράγματα, δεν έχω και πρόσβαση. Αλλά μπορεί να είχαν έρθει σε επαφή με, αυτό, με, το, με τη σκέψη του Books. Και έρχονται σε σύνδεση με τη σκέψη του Books με αφορμή την οικολογία και την κοινωνική οικολογία συγκεκριμένα. Οπότε κάπως αυτά, το ένα από τα πάνω, το άλλο από τα κάτω, δημιουργεί αυτό τον εκρηκτικό συνδυασμό. Ο Books είναι είχε αλληλογραφία με τον Τσαλάν, δεν είναι πολύ γνωστό αυτό. Ναι. Υπάρχουν γράμματα που είχε ασκήνηση κατά πλάκας, δεν μπορούσε καν να σηκωθεί έτσι, να περπατήσει. Ήταν, τον έχει καλέσει ο Τσαλάν στην Τουρκία για να, και στους Κούρδους για να κάνουν περιοδίες και να συζητήσουν τις σκέψεις του κτλ. Δεν μπορεί να το κάνει. Το κάνουν όμως άλλοι από το Ινστιτούτο Κοινωνικής Οικολογίας, το κάνει και η Μπίλη, σύντροφος του Μπούξιν. Υπάρχει αλληλογραφία, υπάρχει ενώ σαν υλικό. Έχει εκδοθεί αυτό το πράγμα? Όχι, όχι. Υπάρχει όταν πεθαίνει ο Μπούξιν, το έχω βάλει και στο blog, αυτό το έχω μεταφράσει. Υπάρχει μια σελίδα που όταν πεθαίνει γράφουν σαν συνέλευση του ΠΚΚ έναν επικίδιο που ενδεχομένως αν ο ίδιος ο Τσαλάν το έχει γράψει, ενδεχομένως. Το οποίο είναι πάρα πολύ έτσι, συγκινητικό και δηλαδή λένε στα ίσια οι άνθρωποι αυτοί ότι ήμασταν παλιά μαρξιστές, λενινιστές. Ό,τι ήμασταν. Αν θες, υπάρχει μάλιστα το νούμερο 2 που είναι στα βουνά τώρα 30 χρόνια. Δεν θυμάμαι τώρα πώς τον λένε το όνομά του. Ο οποίος κάποια στιγμή δίνει αρκετές συνεντεύξεις. Τέλος πάντων, σε μία από αυτές λέει ότι πώς το ρωτάνε, πώς είναι αυτή η μεταστροφή. Το ρωτάνε κάποιοι δυτικοί. Και αυτός απαντάει ότι η μεταστροφή αυτή έχει να κάνει με το ότι κάποια στιγμή ο ηγέτης μας, γιατί είναι ηγέτης, δηλαδή δεν είναι άγιο, είναι πρόσωπο ιερό έτσι. Κάποια στιγμή και με έναν ένα τρόπο γιατί να μην είναι μετά από αυτό. Δηλαδή, αν αυτό προχωρήσει, εντάξει. Δηλαδή, θα είναι κάτι αρκετά και μοναδικό στην ιστορία με τον τρόπο που έγινε. Και του λέω ότι κάποια στιγμή ξέρω, φτάσαμε στο συμπέρασμα ο ηγέτης μας, αλλά και εμείς, ότι δεν μπορείς, αν θες να έχεις ελεύθερες και ανεξάρτητες προσωπικότητες, να χρησιμοποιήσεις το μέσο του κράτους. Το οποίο σαν. Σαν φράση με τι άλλο είναι αρκετά εντυπωσιακό και είναι πάρα πολύ κοντά και σε ό,τι λένε ελευθεριακοί και αναρχικοί. Αυτά που γίνονται τώρα στην πράξη όντως δείχνουν, δηλαδή δεν είναι σε όλες τις περιοχές στην ίδια ένταση και στην ίδια έκταση, αλλά αν μη τι άλλο υπάρχουν κομμάτια ας πούμε, και στις οργανώσεις αλλά και στη βάση, στον τρόπο που λειτουργούν και στη Ροζάβα, στη Συρία αλλά και στην Τουρκία, που είναι ελευθεριακά, μεσοδημοκρατικά. Σε άλλα είναι πιο έντονο και πιο εκτεταμένο, αλλού είναι πιο ενδεχομένως να υπάρχουν πιο παραδοσιακής λογικής αγωνιστές ή κόσμος που να μην το έχει ακριβώς. Ναι. Αλλά σε γενικές γραμμές είναι φοβερό γιατί όντως γίνεται και έχει γράψει ο Τσαλάν 2 βιβλία, 3, 4 όπως έχει γράψει, εκ των οποίων 2 που έχουν μεταφραστεί στα αγγλικά και τα έχω διαβάσει είναι εντυπωσιακό. Δηλαδή η αλλαγή που κάνει στο πώς βλέπει τα πράγματα και στο πώς θεωρεί ότι πρέπει οι άνθρωποι να δράσουν, δηλαδή π.χ. λέει ότι είμαστε ενάντια στο κράτος, είμαστε ενάντια στον καπιταλισμό, είμαστε ενάντια στην πατριαρχία, αλλά με ποιο τρόπο στρατηγικά και τακτικά θεωρούμε ότι μπορούμε να αντιστρέψουμε αυτά τα πράγματα. Εντάξει, δεν είναι καθόλου εύκολο με έναν τρόπο να αντιπαλέψεις το κράτος. Έχεις μια υπέρμετρη στρατηγική δύναμη απέναντί σου. Από την άλλη, δεν είναι ούτε εξίσου εύκολο να τα βάζεις με τον καπιταλισμό, γιατί ακριβώς ο καπιταλισμός δεν είναι μόνο κάτι, είναι μια κοινωνική σχέση, δεν είναι έτσι απλό. Πόσο μάλλον όταν περιτριγυρίζεις από κράτη και συνθήκες που δεν θα σου αφήσουν να κάνεις. Οπότε λέει, ξεκινάει και ειδικά στη Μέση Ανατολή και έχει σημασία, λέει, ποια είναι η πηγή του κακού με έναν τρόπο, είναι η πατριαρχία. Ο Μπούξον το λέει ιεραρχία. Ο Τσαλάν το λέει πατριαρχία, λέει και ο Μπούξιν πατριαρχία, αλλά ο Τσαλάν εστιάζει στην πατριαρχία και λέει πρέπει να ξεκινήσουμε ανάποδα. Πρέπει να ξεκινήσουμε από την πατριαρχία και σταδιακά να επικεντρωθούμε στα άλλα δύο. Σπάζοντας την πατριαρχία, λέει ο Τσαλάν, ουσιαστικά σπάμε τη λογική του κράτους. Για το κράτος πηγάζει από την πατριαρχία, απευθείας. Και αυτό που ψάχνουν να κάνουν. Δηλαδή και στην πράξη το γεγονός ότι έχουν κάνει αυτόνομους θεσμούς γυναικών. Σε όλες τις στιβάδες της εξουσίας, ας το πούμε, όπου η γνώμη των γυναικών σε ζητήματα που αφορούν τις γυναίκες μετράει περισσότερο από τον ανδρών, δεν έχει ξαναγίνει επίσης. Ναι. Ενώ σε κοινωνικά σύνολα μεγάλα, όχι σε συλλογικότητες. Ναι.
δεν ξέρω, δείχνει ότι το πράγμα είναι αρκετά μπροστά και γι' αυτό ενδεχομένως να μην το αφήσουν. Mm. Αλλά είναι νωρίς, θα δούμε. Όσο είναι η μοναδική αξιόπιστη δύναμη εδάφους, δεν θα τους πειράξει κανένας. Mm. Θεωρώ, δεν ξέρω. Mm. Βέβαια αυτό που λέει ο Τσανά για την πατριαρχία, ουσιαστικά μπορεί να στρέφεται και εναντίον του ίδιου. Εννοείται. Δεν ξέρω αν ο άνθρωπος θα το έχει σκεφτεί ποτέ. Δεν θα το έχει σκεφτεί ότι κάποιοι θα πεθάνω, δηλαδή. Όχι, μόνο θα. Όχι, δεν είναι το θέμα ότι θα πεθάνει, είναι ότι και αυτός ας πούμε ως ηγέτης είναι κατά κάποιο τρόπο μια πατριαρχική φιγούρα, ας πούμε, για τον χώρο του. Για τον χώρο αυτόν. Οπότε ουσιαστικά η σκέψη του αυτή στρέφεται εναντίον του. Ισχύει. Με κάποιο τρόπο. Δεν ξέρω πόσο εύκολο να γίνει αυτό. Βέβαια. Ναι, καλά. Σίγουρα ένα λαό που αγαπάνε τις σημαίες. Ναι. Όλες τις σημαίες, τρομερά τις σημαίες, έχουν ένα σωρό σημαίες, δηλαδή κάθε ένας έχει αποδίαμα όποιος έχει πάει και έχει συμπέσει με κούρσες διαδηλώσεις και ταυτόχρονα είναι, λατρεύουν τον ηγέτη, έτσι, είναι μοναδικό τώρα, δεν είναι, ξέρω εγώ, τι να πω. Ναι, είναι περίεργη περίπτωση. Και επίσης είναι κάτι που είναι και ζωντανό, δηλαδή είναι ζωντανός ακόμα, δεν είναι ότι λατρεύουμε, ξέρω εγώ, κάποιον που έχει πεθάνει. Γιατί είναι και σαν πρόσωπο, σαν σύμβολο κάτι. Ναι. Είναι κάτι που έχει ακόμα. Ναι. Δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί και τι θα γίνει. Πάντως θεωρώ ότι είναι αρκετά. Δηλαδή, όπως ήταν η Ζαπατίστας, ας πούμε, πριν από 20 χρόνια, θεωρώ ότι είναι εξίσου σημαντικό αυτό που γίνεται τώρα. Και για το δυτικό κίνημα να πάρει τα πάνω του μέσα από την στήριξη. Mm-hmm. Μπορεί να πέσω το τραγικά έξω. Καλά, ας πέσω. Ναι. Δεν μιλάω δηλαδή, με αυτή την έννοια, αλλά θεωρώ ότι πραγματικά γίνεται κάτι το πολύ σημαντικό. Επίσης είναι φοβερό γιατί ο Μπούξιν σαν εδαφικοποίηση είναι η πρώτη φορά που βρίσκει έδαφος όχι απλά σε ομάδες και συλλογικότητες, σε ένα ολόκληρο λαό σχεδόν. Mm. Επίσης, επειδή ακούγεται αυτό, δεν είναι ότι ο Μπούξιν αποκλειστικά έχει επηρεάσει τον Τσαλά. Μία ολόκληρη συλλογή, δηλαδή, έχει διαβάσει Μπροντέλ, Βάλερστάιν, υπάρχει ακόμα, δηλαδή υπάρχουν φωτογραφίες που δείχνουν τώρα σε φυλάκιο. Να διαβάζει κάποιος στα αγγλικά του την ιδιοκτησία του Πριντών. Ναι. Δηλαδή, δεν ξέρω τι να πω. Ναι. Ή ξέρω να βγάζω πολύ καλές φωτογραφίες. Ή όντως συμβαίνει κάποιος. Ή κάτι όντως συμβαίνει. Και υπάρχει και κόσμος που έχει πάει εκεί και τα βγάζει σιγά σιγά κάποια πράγματα, τα αναφέρει, ειδικά στο εξωτερικό. Mm. Λέει ότι γίνονται πράγματα. Δηλαδή, τρομερά κιόλας πράγματα. Mm. Όχι παντού. Ναι, αλλά ναι. Γίνονται πράγματα, δηλαδή ειδικά στο γυναικείο. Mm-hmm. Yeah, γενικά έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό, γιατί είναι και κάτι πολύ πρόσφατο και έχει ξεκινήσει τώρα. Πρόσφατο ενώ σαν διαδικασία αυτά που γίνονται εκεί. Εντάξει, υπάρχει μια προεργασία πριν, αυτά δεν γίνονται ξαφνικά από πουθενά. Εννοείται. Δεν έχουν γίνει ποτέ έτσι. Να σας πω τώρα σε μια άλλη ερώτηση. Υπάρχουν χριστιανοί που δεν έχουν διαβάσει τα ιερά τους κείμενα. Mm-hmm. Εγώ πιστεύω ότι είναι πλειοψηφία των χριστιανών. Mm-hmm. Και ασκούν έναν χριστιανισμό βιωματικό. Δηλαδή έτσι τον έμαθαν, ας πούμε, από τους γονείς τους ή ξέρω εγώ, το πήραν κάπως και το συνέχισαν. Mm-hmm. Αντίστοιχα, εγώ προσωπικά πιστεύω ότι υπάρχουν και αναρχικοί που βλέπουν τον αναρχισμό μόνο βιωματικά. Και κατά τη στοιχεία, ας πούμε, τους χριστιανούς ή όποια άλλη ομάδα, δεν έχουν, ας πούμε, ασχοληθεί ιδιαίτερα, ρε παιδί μου, με τη θεωρία. Εσύ πιστεύεις ότι μπορεί να λειτουργήσει κάποιος, ας πούμε, άνθρωπος, να πω, ένας αναρχικός ή ένας οποιοσδήποτε άλλος, μόνο βιωματικά? Δηλαδή, θα σου οδηγήσει αυτό κάπου καλά? Σε μικροκλίμακα μπορείς όντως να λειτουργήσει μόνο βιωματικά. Mm-hmm. Αλλά αν αυτό το πράγμα είναι κάπως να επεκταθεί, δεν αρκεί μόνο αυτό. Χρειάζεται και σύνδεση με άλλα πράγματα. Χρειάζεται και σύνδεση με... Τώρα υπάρχει αυτή όλη η συζήτηση για θεωρία και για πράξη και κατά πόσο η θεωρία αλληλεπιδρά θετικά με την πράξη κτλ. Εννοείται ότι πάνε μαζί. Δηλαδή, επειδή μίλησε συγκεκριμένα για αναρχικούς, το 36 στην Ισπανία, που για να φτάσουμε στο 36 υπάρχει μια ολόκληρη ιστορία 30 χρόνια, 40 αυτομόρφωσης. Mm. Και αυτομόρφωσης όχι μόνο των οργανωμένων, ενός ολόκληρου λαού σχεδόν, την οποία με έναν τρόπο την κάνανε αρχή. Λίγοι που ήταν στην αρχή, αγρότες, εργάτες, δηλαδή είχαν ένα πάθος με το λόγο, είχαν ένα πάθος με τα κείμενα.
είχαν ένα πάντως, έχουν μια φοβερή, φοβερή σε αριθμούς, δημιουργία εντύπων. Θέλαν να γράφουν. Θέλαν να γράφουν τις σκέψεις τους, τις εμπειρίες τους, τα βιώματά τους. Και ταυτόχρονα κάνανε πράγματα συνεχώς. Που το ένα, δηλαδή γίνονταν πράγματα που ενδεχομένως οδηγούσαν στην καταστολή, γίνονταν πράγματα τα οποία αναδείκνυαν το συλλογικό, ούτω καθεξής. Για να φτάσουμε στο 36 κάποια στιγμή και στο κενό. Αλλά το βιωματικό σε αυτή την περίπτωση είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με το θεωρητικό. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί βρισκόμενοι σε μία απαγόρευση λόγου και από, και από την Καθολική Εκκλησία και από τους υπόλοιπους άρχοντες, παίρνει το λόγο στα χέρια της. Εάν έχουμε σαν παράδειγμα αυτό, όχι σαν παράδειγμα εννοώ να το ακολουθήσουμε, παρόλο που είναι κιόλας σε έναν βαθμό, άλλες κοινωνικές συνθήκες όμως, άλλα περιβάλλοντα κτλ. Αλλά παρόλα αυτά είναι ενδεικτικό ότι δεν μπορούν να είναι ξεκομμένα αυτά. Mm-hmm. Τώρα, άλλο να έχεις ένα δόγμα και να προσπαθείς να στηρίξεις όλη την πραγματικότητα σε αυτό το δόγμα που έχεις, και άλλο να έχεις ένα πλαίσιο και μία βάση με την οποία και σε σχέση με το πώς σχετίζεις μάλλον εσύ με την πραγματικότητα και αυτή η πραγματικότητα να σε κάνει να θέτεις συνέχεια σε συζήτηση και αυτό το πλαίσιο σου και αυτή τη θεωρητική σου βάση. Εκεί είναι για μένα το. Γι' αυτό έχει ενδιαφέρον αυτό το κοινωνικό πείραμα που γίνεται με τους Κούρδους. Γιατί δεν είναι, δηλαδή είναι πολλοί που είναι τελείως βιωματικοί. Είναι Κούρδοι, έχουν σίγουρα μέλος στη ευρύτερη οικογένειά τους που έχει σκοτωθεί. Είναι βιωματικό, αγωνίζονται γι' αυτό. Ταυτόχρονα οι γυναίκες δεν αγωνίζονται απλά γι' αυτό. Διεκδικούν το ρόλο τους, νέο ρόλο ενδεχομένως πλέον. Είναι κάτι καινούριο για την περιοχή. Για τους Κούρδους δεν είναι ακριβώς καινούριο. Αλλά για το πώς αυτό το πράγμα αρχίζει και διαδίδεται και απλώνεται είναι καινούριο. Στη Ροζάβα, ας πούμε, πλέον και οι γυναίκες που είναι αραβικής καταγωγής και οι Αζίδοι και τα λοιπά, πλέον κάνουν πράγματα που κάνουν και οι Κούρδισσες. Με μια έννοια εξαπλώνονται. Και όχι βία, δεν έχει επιβληθεί. Με αυτή την έννοια, κείμενα φεμινιστικά έχουν διαβαστεί και διαβάζονται σε ομάδες αυτομόλους που έχουν και γυναίκες εκεί. Οπότε αυτά τα πράγματα βγαίνουν και στην πράξη. Δεν ξέρω, εγώ νομίζω ότι αυτό το πράγμα είναι συνέχεια σε. Δηλαδή το ένα εννοείται δεν μπορεί να το έχει χωρίς το άλλο. Απλά είναι διαφορά. Διαβάζεις κάτι για να το εφαρμόσεις πιστά ή διαβάζεις κάτι και το σκέφτεσαι ώστε να το συζητήσεις, να δεις αν αποτύχει, το ξανασυζητάς, κάνεις κάτι άλλο, το προσαρμόζεις και δεν έχεις κανένα πρόβλημα να πεις ότι αυτό που έκανα προηγουμένως ή αυτό που πίστευα σαν θεωρία ότι είναι σωστό, να πεις ότι τελικά ήταν λάθος. Mm-hmm. Εκεί έγκυται το. Ναι, αυτό το παραδόσιο. Ναι, δηλαδή το να μην γίνει δογματικό κάτι. Εκεί είναι έγκυτο. Δηλαδή, όντως να έχει ένα μπούσουλα, αλλά άλλο μπούσουλα, σαν μπούσουλα, κάνει να γίνει βαρύδι. Και άλλο να σε κρατάει πίσω και να τρώσει συνέχεια τα. Ναι, σωστό. Αλλά επίση βέβαια δεν είναι. Ξέρεις, αυτά τώρα εμείς τα συζητάμε, αλλά στην πράξη αυτά είναι πολύ πιο εύκολο να βγουν. Ναι. Δηλαδή, τώρα κάνοντας αυτή τη συζήτηση, λέμε εντάξει, τώρα τι συζητάμε κι εμείς, αλλά αυτά τα πράγματα στην πράξη είναι. Φαίνονται πιο εύκολα. Δηλαδή, αν ας πούμε υπάρχουν τα κινήματα, ενδεχομένως είναι σε μια ύφεση σήμερα συνολικά και το ελευθεριακό, αλλά και όλα τα άλλα, είναι επειδή ενδεχομένως πρέπει να δούμε τι σύνδεση έχουν και με το κομμάτι αυτού του πλούτου του θεωρητικού υπάρχει πίσω τους. Mm-hmm. Πώς συνδέονται με αυτό, τι σχέση έχουν με αυτό, έχουν μια θετική, έχουν αρνητική, έχουν συγκρουσιακή. Έχουν μια πιο άνοιχτη σχέση, έχουν δογματική. Έχουν κριτική. Πρέπει να δούμε δηλαδή και στη φάση οι θέσεις των κινημάτων αυτών, ας πούμε, συνδέονται και με το, τη θεωρητική τους τριβή, ας πούμε. Ωραία. Γενικά, όταν είναι σε ύφεση, εγώ θεωρώ ότι υπάρχει και πρόβλημα στο. Δηλαδή, αφενός είναι άλλο να ανανεώνεις κάτι, και είναι άλλο, ας πούμε, να είναι σάπιο και απλά να προσπαθείς να το κρατήσεις, να μην βρωμείς, ας πούμε. Με αυτή την έννοια. Ανέφερες πριν 2-3 φορές και ορμόμενος τώρα από αυτό, με αφορμή αυτό, θα σε ρωτήσω για κινηματικές εκδόσεις γενικά και εδώ και στο εξωτερικό κτλ. Πιστεύεις ότι στο εγχώριο τοπίο υπάρχει αναρχικός χώρος ή είναι αναρχικό κίνημα? Γιατί εγώ ποτέ δεν έχω καταλάβει, ας πούμε, τι ακριβώς είναι. Τι
γιατί τι θέλουμε να πούμε. Θέλουμε να πούμε το εξής, ότι ο χώρος, σαν χώρος, mm-hmm. σαν λέξη, είναι κάτι που παραπέμπει σε κάτι κλειστό. Mm-hmm. Ενώ το κίνημα παραπέμπει σε κάτι που είναι σε δυναμική, ρε παιδί μου. Εντάξει, που εξελίσσεται. Αυτό εννοώ. Δηλαδή, πώς πιστεύεις ότι είναι χώρια, ας πούμε, το πράγμα. Είναι χώρος, είναι κίνημα, είναι χώρος και θα μπορούσε να γίνει κίνημα, έχει τις προοπτικές, δεν τις έχει. Εντάξει, εγώ θεωρώ ότι είναι και τα δύο με έναν τρόπο. Mm. Δηλαδή, και έχει να κάνει και με λίγο με την ιστορικότητα και την περίοδο. Δηλαδή, και σαν άνθρωπο, σαν άτομο, ας πούμε, σκέψου ποια ήταν και η δικιά ζωή και η δικιά μου 2 χρόνια πριν, 4 χρόνια πριν, 6 χρόνια πριν. Ναι. Είναι διαφορετική. Εκείνη την περίοδο που το ζούσες μπορεί να ήταν να ήσουν τελείως αειδιασμένος από τον εαυτό σου ή να ήσουν σε μια πολύ άσχημη συνθήκη για την οποία δεν φταίνει η επιλογή σου απαραίτητα. Εκ των υστέρων, κάποια χρόνια μετά μπορείς να αντιλαμβάνεις ότι δεν ήταν και τόσο τραγικά τα πράγματα ή δεν ήταν τόσο άσχημα τα πράγματα και ότι δεν ήσουν τόσο στατικός όσο νόμιζες και να ήσουν σε πολύ διαφορετική και μεγαλύτερη κίνηση επίσης από όσο νόμιζες. Άρα λοιπόν αυτό έχει να κάνει και λίγο νομίζω με το σε τι συγκυρία είμαστε, τι απόσταση, τι σχέση έχουμε με αυτό το οποίο κοιτάμε και θέλουμε να μιλήσουμε γι' αυτό. Είναι και τα δύο πάντα, δηλαδή είναι και κίνημα, είναι και χώρο. Δηλαδή έχει και στοιχεία κλειστότητας, έχει και στοιχεία... Έχει, ναι, και όλα αυτά τα βλέπεις από τον υστέρο μου. Δηλαδή, εντάξει, το ζεις τώρα, αλλά μπορεί να το ζεις πολύ άσχημα. Δεν ξέρω, μπορεί να το ζεις να θεωρείς ότι είναι τα πράγματα πάρα πολύ καλά. Όλα αυτά όμως τα βλέπεις από τον υστέρο. Δηλαδή, βλέπεις μετά από 4, 5, 10 χρόνια και κοιτάς, ξέρω εγώ, ήμουνα τελικά κλειστός, ήμουνα ανοιχτός. Δηλαδή, και σαν κίνηση, κίνημα, σαν κίνηση. Ήμουνα τότε νομίζω ότι είσαι πολύ στατικός, είσαι ύφεστος, όπως το χώρο, τρελή. Κοιτάς μετά από κάποια χρόνια και βλέπεις ότι ενδεχομένως να είσαι σε πολύ μεγαλύτερη κίνηση, να έχεις ξέρεις ετοιμαστεί να κάνεις το άλμα σου, ας πούμε, ενδεχομένως. Mm. Οπότε η δυναμική αυτή δεν την αντιλαμβάνεσαι. Mm. Εννοείται ότι καθένας από εμάς θα έχει μια άποψη εδώ πώς είναι τα πράγματα. Αλλά σίγουρα, ναι. Αλλά εντάξει, να δούμε επίσης να δούμε και το κοινωνικό πλαίσιο. Δηλαδή, τι συμβαίνει στην υπόλοιπη κοινωνία ακριβώς. Mm. Είναι σε ύφεση όλη η κίνησή της, σαν κοινωνία, δηλαδή... Ναι. Επίσης, ενδεχομένως βλέποντας όλα αυτά, πούμε, κάποιοι έχουν πολύ αρνητική εντύπωση για όλη τη φάση των πλατιών, το 11, αγανακτισμένοι κτλ. Θεωρούν πολλά πολύ αρνητικό, μικροαστικό κτλ. Άστα με το τι ήτανε, κάποιος απ' έξω θεωρεί ότι όλη η ελληνική κοινωνία ήταν σε μια κίνηση. Mm-hmm. Εμείς από μέσα μπορεί ενδεχομένως να θεωρούμε ότι δεν ήταν τίποτα τελικά αυτό. Ή όντως μπορεί να θεωρούμε ότι ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Ναι. Ή να είχε αργότερα τα όρια του. Ναι. Όλα αυτά τα βλέπεις από τον εσένα και βγάζει κάποια συμπεράσματα. Αλλά αν υποθέσουμε ότι ας πούμε το 11 ή το 12 ήταν το peak, συνολικά σαν κοινωνία, άσχετο ότι πού εξελίχθηκε αυτό, ότι υπήρχε ένας αναβρασμός, ότι υπήρχε μια ευρύτερη συζήτηση. Υπήρχαν προσδοκίες ενδεχομένως, εντάξει τώρα όντως είναι όλα σε ύφεση. Καλά, ναι, τώρα δεν το συζητάω. Είναι όλα σε ύφεση, με αυτή την έννοια, ναι. Απλά είναι περίοδοι, αυτή είναι η διαφορά. Όταν η κρίση, που δεν είναι όλο τόσο, εντάξει το λέμε και στα οικονομικά, αλλά δεν νομίζω ότι είναι ακριβώς. Είναι, ξέρεις, ο καιρός πρέπει να σκεφτείς και τι κάνεις και πού πας, με έναν τρόπο. Σωστό είναι, γιατί κρίνεις πολύ. Γίνεται αυτό, δεν ξέρω, αυτό είναι που. Γίνεται αυτό, δηλαδή σε ανθρώπους, σε συλλογικότητες, σε κινήματα, εκείνο που πρέπει να. Δεν ξέρω. Ναι. Δηλαδή. Αλλά αυτό είναι μεγάλο τώρα. Ναι, όχι, δεν το λέω για να το συζητήσουμε, δεν θέλω κιόλας. Ναι, είναι τεράστιο. Ωραία. Λοιπόν, φτάσαμε στις 2 τελευταίες ερωτήσεις. Η πρώτη τελευταία είναι καθαρά προβοκατόρικη, αλλά θα την κάνω. Κάτι να μάθει να απαντάω. Ναι, εννοείται. Ναι. Λοιπόν, θα πούν πολλοί ότι. Όλες οι αναρχικές ελευθεριακές εκδόσεις, ας πούμε, που θέτουν, ρε παιδί μου, το εμπόρευμά τους στα, θα πω εντός αγωγικών τώρα, αστικά βιβλιοπωλεία, κατά κάποιο τρόπο, ας πούμε, αποδέχονται τον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής, κατανάλωσης, θεάματος, ξέρω, κτλ. Την ώρα, ας πούμε, που υπάρχουν εκδόσεις ή συγκεκριμένα βιβλία, θα σου πω εγώ, γιατί δεν είμαι σίγουρος για εκδόσεις που διαθέτουν, ας πούμε, το υλικό τους, μόνο σε κοινωνικούς χώρους, ξέρω εγώ, καταλήψεις, κέντρα κτλ.
Τι λες εσύ γι' αυτό, ποια είναι η άποψή σου? Όντως είναι πολύ προβοκατόρικη. Ναι, είναι προβοκατόρικη. Αλλά είναι ένα θέμα, να σου πω κάτι, το έχω συζητήσει με πολλούς ανθρώπους. Είναι σαν τη μουσική, ρε παιδί μου, τότε που έγινε το σχίσμα, ας πούμε, στην μπαρ σκηνή, είναι το ίδιο πράγμα. Μισή φύγανε από εδώ, οι άλλοι μείναν στις καταλήψεις και κατηγορούνταν αυτοί που έφυγαν ότι είναι προδότες, ότι θέλουν τα φράγκα, ξέρω κτλ. Γι' αυτό την κάνει, επειδή νομίζω ότι απασχολεί γενικά το. Είναι πολύ σημαντική. Εγώ δεν θα μιλήσω όμως για τους άλλους, θα μιλήσω πώς το βλέπω εγώ. Ναι, εννοείται, ναι. Σε τελείως βιωματικό και προσωπικό επίπεδο, εγώ δεν περίμενα ποτέ ότι θα φτάσω σε ένα σημείο με έναν τρόπο να εγκλωβιστώ, να προσπαθήσω να επιβιώσω από αυτό. Ευτυχώς, αυτό που λέμε κρίση και οικονομική ύφεση, με έναν τρόπο έχει καλμάρει ή έχει εξαφανίσει τελείως ενδεχομένως τους δικούς μου προβληματισμούς πάνω σε αυτό, με την έννοια ότι δεν είναι ότι υπάρχουν δουλειές εκεί έξω και εγώ επιλέγω να κάνω κάτι άλλο. Αυτό είναι το ένα, η πιο ρεφορμιστική απάντηση που θα μπορούσα να δώσω. Τώρα ξεκινάει το κυρίως. Ναι. Η ερώτηση αυτή έχει περίπου 3, 4, 5 διαφορετικά ακτίνες, δρόμους για να το δεις. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορούμε να το πιάσουμε όλο και να εξαντλήσουμε, αλλά τελείως έτσι επιγραμματικά, χωρίς να λέμε και γενικότητες, νομίζω ότι καταρχήν να πούμε σε επίπεδο, εντάξει, όλη αυτή η κριτική για το εμπόρευμα και τα λοιπά, εν μέρει είναι και σωστή, δεν είναι ότι είναι λάθος. Από την άλλη, είναι και λάθος. Γιατί? Το βιβλιοπωλείο, όντως, εγώ εκδότης είμαι, βιβλία βγάζω, θα μιλήσω γι' αυτό. Έτσι, ναι. Το βιβλιοπωλείο δεν είναι μουσικός, εννοώ, για να πω. Ναι. Αλλά σωστά. Μπορεί να υπάρχουν συσχετισμοί. Το βιβλίο είναι κάτι το οποίο για να βγει θέλει εργασία, χρήμα και έχει μια μεγάλη σημασία κατά πόσο το κάνεις περιστασιακά ή επιζητάς μία σταθερότητα και μία συνέχεια. Αν επιζητάς μία σταθερότητα και μία συνέχεια, σημαίνει ότι πρέπει να κάνεις έναν προγραμματισμό και σημαίνει ότι χρειάζεσαι πολλές παραπάνω ώρες εργασίας και εννοείται πολύ παραπάνω χρήμα, υλικό για να το. Πώς μπορείς να χρηματοδοτήσεις κάτι τέτοιο δουλεύοντας σε άλλη δουλειά? Πράγμα που σημαίνει ότι έχεις πολύ λιγότερο χρόνο για να κάνεις αυτό. Σωστά. Αν θες να έχεις μια συνέχεια και μια συνέπεια και αν θες να έχεις και μια ένταση. Ένταση με την έννοια εκδοτική, ας πούμε, ναι. Να βγάζεις πράγμα. Ναι. Εάν αυτό εσύ ένας άνθρωπος το επιζητά, δηλαδή θέλει γιατί θεωρεί ότι πρέπει να βγουν πράγματα και δεν είναι ότι απλά το κάνω για να δείξω ότι το κάνω, μία τόσο. Επιθυμώ να βγάλω βιβλία τα οποία ενδεχομένως θα έχουν, δυστυχώς, θα πρέπει να μπω σε μια διαδικασία για να μην έχω πρόβλημα, επειδή όντως έχω μια επίσημη ιδιότητα σαν εκδότης και τα βιβλία πάνε στα βιβλιοπωλεία. Θα πρέπει ενδεχομένως να έχω μια νόμιμη οδό για να τα κάνω. Αλλιώς θα βρεθώ ενδεχομένως στη φυλακή για χρέη, όχι επειδή δεν πήγε καλά αυτό που κάνω, αλλά επειδή ακριβώς έχουν κάθε δικαίωμα βάσει αυτού του νόμου να με κυνηγήσουν. Άρα λοιπόν ενδεχομένως χρειάζεσαι ακόμα παραπάνω λεφτά για να κάνεις κάποια πράγματα. Εάν δουλεύεις άλλες δουλειές και χρηματοδοτείς αυτό, πράγμα που έκανα εγώ μέχρι το 2011, δηλαδή για περίπου 4-5 χρόνια, ο χρόνος τον οποίο μου αναλογεί για να συνεχίσω να κάνω τα βιβλία είναι αρκετά λιγότερος. Εάν θες να είσαι και ενεργός σε κάποια πράγματα, τώρα δεν είμαι πλέον, αλλά μπορεί παλιότερα να ήμουν σε κάποια, ενδεχομένως πάλι δεν βοηθάει ο χρόνος. Δηλαδή έχεις αυτόματα συμπίεση χρόνου πάρα πολύ. Αυτό σημαίνει ότι για να μπορέσεις να έχεις συνέχεια, ότι θα πρέπει με έναν τρόπο να επαφίεσαι στον εθελοντισμό φίλων, συντρόφων, άλλων ή να τους πληρώνεις. Ναι. Εάν αυτό το κάνεις περιστασιακά και μία τόσο, δεν μπαίνεις όλη αυτή τη διαδικασία προβληματισμών, αξιακών, ενδεχομένως για κάποιους ζητημάτων κτλ. Λες ότι οκ, θα κάνω αυτό, θα μαζέψω κάποια λεφτά, μία τόσο το κάνω ή το κάνω πολύ αραιά και που γενικότερα, οπότε
θα βρω και τα λεφτά, κάνω και άλλη δουλειά, θα το προχωρήσω όποτε βγει. Δεν με νοιάζει μετά ακριβώς και τόσο η διανομή. Αν και αν με νοιάζει, θα βρω τρόπους, ενδεχομένως με άλλους που κάνουν κάτι κτλ. Αυτό είναι το ένα το κομμάτι. Το δεύτερο το κομμάτι είναι ότι, και πώς το βλέπω εγώ, είναι πώς προσπαθείς, εάν θεωρείς ότι θέλεις να παρέμβεις στο δημόσιο λόγο, πόσοι τρόποι υπάρχουν να το κάνεις. Υπάρχει το ίντερνετ γενικότερα, υπάρχει αφίσα, υπάρχει προκήρυξη, υπάρχει έντυπο. Πού αφήνεις τα έντυπα, μπορεί να βγεις να τα μοιράζεις, σε ένα τρένο, σε ένα σταθμό εννοώ, ή σε κοινωνικούς χώρους κτλ. Θα έχει μία ανταπόκριση. Μπορεί να μην έχει καμία, μπορεί να έχει ελάχιστη. Είναι ο δημόσιος χώρος γενικότερα και ο κόσμος που κινείται σε συγκεκριμένα επιμέρους μέρη αυτού του δημοσίου χώρου θετικός και φύλα προσκύμενος στο λόγο. Ενδεχομένως δεν είναι απαραίτητα επειδή είναι κατάληψη, κοινωνικό κέντρο ή οτιδήποτε, ο κόσμος όλος που πηγαίνει έρχεται γύρω από εκεί εξίσου θετικός. Στον γραπτό λόγο ή στον... Και λογικό. Ναι. Πράγμα που σημαίνει ότι υπάρχει, αν το δούμε αναλογικά για την λογική ότι θες και να επηρεάσεις, υπάρχει ένα πολύ αμεληταίο ποσοστό του κόσμου που με αυτόν τον τρόπο απευθύνεσαι. Εννοείται ότι υπάρχει το ίντερνετ, αλλά το ίντερνετ δεν είναι για πολλά πράγματα. Ναι. Δεν είναι για μεγάλα πράγματα, εννοώ μεγάλα κείμενα κτλ. Και δεν θα είναι με τον τρόπο που το σκέφτομαι. Υπάρχει λοιπόν το βιβλιοπωλείο. Το βιβλιοπωλείο ναι, okay, είναι μια επιχείρηση. Δεν είναι κάθε βιβλιοπωλείο το ίδιο. Παρ' όλα αυτά είναι ένας δημόσιος χώρος. Είναι ένας δημόσιος χώρος που αυτό το οποίο εμπορεύεται είναι ο γραπτός λόγος ή ο λόγος, οι ιδέες ή πολύ ωραία πράγματα ή και μαλακίες. Δεν έχει καμία σημασία. Πάντως είναι αυτό. Με μία έννοια είναι ένας κατηλημένος δημόσιος χώρος. Γιατί υπό άλλες συνθήκες ενδεχομένως θα υπήρχαν δημόσιες βιβλιοθήκες όπου και πάλι δεν είναι έτσι απλό γιατί. Πόσα βιβλία θα βγαίνανε, σε πόσες βιβλιοθήκες αντιστοιχούσανε, πώς θα υπήρχε πρόσβαση σε όλο τον πληθυσμό. Mm-hmm. Με λίγα λόγια, δεν λέω ότι ο καπιταλισμός έχει επιτρέψει μια θετική λύση σε αυτό, αλλά από την άλλη πρόκειται ακριβώς για κατηλημένους με μια έννοια χώρους, δημόσιους χώρους, που υπάρχει ας πούμε αυτός ο πλούτος που λέγεται βιβλία και ιδέες, παρόλο που είναι εμπορεύματα ταυτόχρονα εννοείται, όπου ένας πληθυσμός όπου πηγαίνει εκεί, πηγαίνει πάρα πολύ συνειδητά. Γιατί πάει για να. Ο στόχος είναι να διαβάζει, δεν αγοράζει, δεν είναι μόνο το καταναλωτικό. Εννοείται ότι είναι και το καταναλωτικό. Yeah. Αλλά εγώ, όσο θυμάμαι προσωπικά να πηγαίνω σε αυτό το βιβλίο, δεν πηγαίνω επειδή. Α, έχω λεφτά, πού να τα χαλάσω, θα πάρω κανένα βιβλίο. Ναι, προφανώς υπάρχει. Yeah. Σπάνιο να πάει κάποιο σε αυτόν τον λόγο. Πάει να κάνει κανένα δώρο και πάλι. Ναι, yeah. Ξέρω, θέλω να σου πω ότι πρέπει να δούμε. Και αυτό είναι μια συζήτηση ευρύτερη και θεωρώ ότι είναι και κάτι το οποίο έχει μεγάλη ευθύνη και. Έχει στρέψει κάποια πράγματα σε πολύ λάθος κατεύθυνση και μια χυδαία λογική λυσμού που λέει ότι ο σκοπός των πάντων είναι η κατανάλωση κτλ. Εμένα ο σκοπός μου όταν βγάζω βιβλία δεν είναι ότι θέλω να βγάλω κέρδη ή τουλάχιστον δεν ξεκίνησε ποτέ έτσι και δεν είναι ο στόχος αυτός. Ο στόχος είναι να βγάλω τα βιβλία. Εννοείται ότι θέλω να μπορώ να συνεχίσω να το κάνω. Για να μπορώ να συνεχίσω να το κάνω, σωστό. Θα πρέπει αφενός τα βιβλία να αναπαράγονται. Δηλαδή να κοινάνε πίσω τα έξοδα και με έναν τρόπο αυτό που θα λέμε κέρδος να μπορεί να επανατοποθετηθεί πάλι στο επόμενο βιβλίο ή στα επόμενα βιβλία. Επίσης εγώ πρέπει κάπως να και σαν άνθρωπος να ζήσω. Οι ώρες που δουλεύω βγάζοντας αυτά τα βιβλία είναι απείρως μη πληρωτές, να το πω έτσι. Δηλαδή είναι τελείως δυσανάλογο το πόσες ώρες μπορεί να δουλεύω και το πόσο μπορεί να πληρώνουμε από αυτή τη δουλειά. Δηλαδή, οπουδήποτε άλλο ενδεχομένως να δούλευα, ναι, αυτά όλα δεν τα λέω σε μια λογική συναισθηματισμού. Κατάλαβα. Προσπαθώ να εξηγήσω ότι. Η πρακτικότητα του θέματος. Ναι, επίσης, γιατί είπα πριν για χιδαίο υλισμό. Όταν έχεις ένα στόχο, ορίζεις και τα μέσα που χρησιμοποιείς. Εννοείται ότι όλη η ουσία του πράγματος είναι πόσο συνδεδεμένο είναι το κομμάτι των μέσων με το κομμάτι του στόχου. Αφενός κάνω κάτι το οποίο δεν υποχρεώνω τον άλλον να το στηρίξει. Mm-hmm. Δηλαδή είναι δικιά μου επιλογή ο τρόπος που το κάνω. Εννοείται ότι είναι επιλογή που συμβαίνει με κάποια πλαίσια και αξιακά.
Από την άλλη, δεν ξέρω γιατί είναι προτιμότερο να είσαι σώνει και καλά μισθωτός κάπου και αυτή η στέρηση εντός εισαγωγικών ή χωρίς εισαγωγικά της ελευθερίας σου να είναι αξιακά προτιμότερη από το να δουλεύεις κάτι το οποίο θεωρείς ότι και όχι μόνο εσύ αλλά και άλλοι που το σέβονται και το στηρίζουν βοηθάει κάπως ή είναι χρήσιμο με έναν τρόπο. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις πώς το λέω. Οπότε αυτή η λογική που λέω έχει ιδεολισμό που βλέπει το βιβλίο μόνο σαν εμπόρευμα είναι σαν να λέει και σε αυτούς που ξεκινήσαν ενδεχομένως και το αναρχικό ή το ελευθεριακό έτσι, το κίνημα ή οτιδήποτε οι οποίοι σε γενικές γραμμές πληρώνονταν για να διαδίνουν όπως ας πούμε τα φυλάδια που βγάζε κάποτε ο Φερέρι Γκαρδί, ο ελευθεριακός αυτός ο παιδαγωγός που με έναν τρόπο είναι πολύ βασικός και σημαντικός για όλη την Ισπανία και για το αρχικό κίνημα παγκόσμια πλήρωνε διάφορους πλανώδιους αναρχικούς τρελαμένους οι οποίοι πηγαίναν στην επαρχία στα χωριά και πουλάγανε τα βιβλία, κρατάγανε ένα κομμάτι, το υπόλοιπο το γυρνάγανε πίσω για να μπορούν να βγουν και άλλα βιβλία, τα οποία δεν ήταν αρχικά βιβλία αυτά, έτσι, απαραίτητα. Αλλά ήταν βιβλία για να αρχίσουν να βοηθάνε τη σκέψη και το στοχασμό. Και αντίστοιχα και στην Ισπανία αργότερα βγαίνανε έντυπα τα οποία επίσης πουλιούνταν. Δεν είπε κανένα σε κανέναν ότι όλα αυτά που κάνουν είναι πουλημένοι, ότι είναι εκτός σκοπού ή οτιδήποτε. Yeah. Πρέπει να δούμε γιατί θες να κάνεις αυτό που κάνεις. Εννοείται να δούμε με ποιο τρόπο το κάνεις, αλλά το βασικό για μένα είναι η συνέπεια και η συνέχεια. Δηλαδή, αν θες να έχεις συνέπεια και συνέχεια, δεν μπορείς να το κάνεις. Ότι θα κάνω, τι να κάνω, θα κάνω ένα πάρτι, θα γίνουμε όλοι αλκοολικοί. Δεν ξέρω. Κατάλαβες, λέω. Δηλαδή, okay, να κάνουμε για πολύ σημαντικά πράγματα που έχουν να κάνουμε άμεσα λεφτά κτλ. Αλλά επίσης, για μένα είναι και λίγο διαφορετικό το ότι εγώ θέλω να κάνω αυτό γιατί μου αρέσει να το κάνω. Αλλά θέλω να το κάνουμε τα δικά μου μέσα. Δηλαδή, δεν ξέρω αν θα μπαίνω ποτέ σε διαδικασία να μπλέξουμε το τι ακριβώς θα βγει, γιατί να βγει αυτό και να μην βγει κάτι άλλο κτλ. Όχι. Ας βγουν όλα, ας το κάνει ο καθένας με τον τρόπο που επιθυμεί ή που το θεωρεί αξιακά σωστό. Αλλά επίσης, εγώ έχω δει μεγάλη ανταπόκριση. Δηλαδή, και μέσα από τα βιβλιοπολία κτλ. Έχω γνωριστεί με φοβερό κόσμο ο οποίος με έναν τρόπο έχει έρθει σε επαφή και προσπαθεί να δει τι ακριβώς συμβαίνει. Mm-hmm. Και στα κινηματικά ή έχει πιστεί γι' αυτό. Εγώ επίσης προσωπικά πίστηκα από βιβλία. Ναι. Yeah. Δεν άκουσα κάποιον σπουδαίο ρήτορα και είπα «Α, θέλω να γίνω έτσι». Ναι. Yeah. Να το πω έτσι. Mm-hmm. Εγώ πίστηκα για τις ιδέες πρώτα. Θεώρησα ότι αυτό το αξιακό, αυτό το ηθικό και πίστηκα ότι όντως αυτό που ζούμε πρέπει κάπως να αλλάξει, αλλά από ιδέες πίστηκα. Δεν ξέρω αν δηλαδή είναι μεγάλη κουβέντα, αυτό είναι πολύ ωραία κουβέντα. Mm-hmm. Υπάρχει όντως αυτή η σύγκρουση όπως υπάρχει και στην περίπτωση της μουσικής που είπες. Έχουν και δύο βιβλία τελευταία που. Σωστά. Του Σούζα και του Κολοβού. Που επίσης έγινε ολόκληρη συζήτηση για τα βιβλία. Mm-hmm. Για το κατά πόσο. Τα πολύ ενδιαφέροντα βέβαια έτσι. Είναι yeah. καταπληκτικά βιβλία και τα δύο. Εννοείται. Αλλά είναι μια συζήτηση ότι αυτό το πράγμα. Δηλαδή θες να το κάνεις αυτό με μια συνέχεια. Mm-hmm. Επίσης δεν ξέρω τώρα και η άλλη λογική. Δηλαδή είναι ενδεικτικό και λόγω κρίσης ότι εκεί πέρα έγινε ένα σωρό έντυπα τέτοιο. Τώρα με τη. Που ο κόσμος δεν έχει λεφτά και δεν βρίσκει και δουλειές και οτιδήποτε, δεν βγαίνουν πολλά πράγματα. Ναι. Οπότε, αν μας φτάνει ένας λόγος σε επίπεδο ίντερνετ και μπροσούρας ή προκήρυξης, καμία αντίρρηση. Mm-hmm. Αλλά θα μιλήσω με καπιταλιστικούς όρους, δεν εννοώ αυτό όμως. Η ζήτηση λέει άλλα. Ναι. Η ζήτηση δηλαδή δείχνει άλλα. Δηλαδή, υπάρχει κόσμος που διψάει να διαβάσει και να σκεφτεί πράγματα που δεν αρκεί μια. Μπορεί να είναι μια πολύ καλή εισαγωγή, μια προκήρυξη, ένα περιοδικό, αλλά θέλει παραπάνω. Δεν ξέρω. Εγώ έτσι κάπως το βλέπω. Ναι. Ωραία. Τώρα, αν αυτό είναι προωθητικό για αυτό που λέμε κίνημα ή όχι, θα το δείξει, δεν ξέρω. Ή έχει ήδη με έναν τρόπο φανεί και στην ιστορία, ή θα δείξει από εδώ και πέρα. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, η τελευταία ερώτηση είναι αν και μου πες κάποια πράγματα πριν, να το συγκεντρώσουμε λίγο. Αν έχεις άμεσα ή λιγότερο άμεσα. Εκδοτικά σχέδια, δηλαδή υπάρχουν πράγματα που είναι τώρα σε φάση να βγουν, που είσαι σε κουβέντες να βγουν, που κατάλαβες τι εννοώ. Είναι διάφορα πράγματα που ετοιμάζονται, θες να πεις κάποια. Είναι σε αναμονή. Ή δεν γίνεται. Εντάξει, το μόνο έτσι που μπορεί να πω τελείως με σιγουριά είναι ένα κείμενο του αυτό που είπες προηγουμένως του ΜΕΙ για το θάνατο. Που είναι έτσι ένα, εντάξει τώρα είναι αρκετά έτσι ωραίο κείμενο
ουσιαστικά πιάνει αυτό το ζήτημα του θανάτου με έναν βιωματικό και όχι ακριβώς τρόπο, και θέτει σε συζήτηση, ας πούμε, με έναν τρόπο ένα ζήτημα το οποίο είναι ταυτόχρονα ταμπού, απόθυση, ξέρεις, είναι το πιο σημαντικό πράγμα που μπορεί να μας πάρει από κάτω σκεπτόμενος, αλλά ακούγοντας πράγματα τον περίγυρο ή έχοντας νιώσει απώλειες ανθρώπων κτλ. Και παρόλα αυτά δεν συζητάμε ακριβώς γι' αυτό, δεν μπαίνουμε στη διαδικασία να σκεφτούμε τι είναι ακριβώς αυτό ή τι σημασία έχει για μας αυτό. Αυτό που λέγαμε παλιά η αρχαία, με θνητά φρονήμα, με έναν τρόπο και δεν το κάνουμε, έχει πολύ μεγάλη σημασία για το πώς ενδεχομένως. Οπότε, ένα που ήθελα πολύ να κάνω και είχα ευτυχώς, δεν ήξερα καν υπήρχαν, ψάχνοντας βιβλία για θάνατο κτλ. Ένα από αυτά ήταν του Todd May. Υπάρχει Todd May κείμενο ξανά στην εισαγωγή στο μεταναρχισμό. Έχει γράψει, ήταν ο πρώτος που είχε γράψει γι' αυτό. Παρ' όλα αυτά το κείμενο το συγκεκριμένο δεν είναι ακριβώς σε αυτά τα πλαίσια. Είναι αρκετά έτσι. Δηλαδή σε βάζει με έναν τρόπο ωραίο στον απολυματιστή γύρω αυτά. Δεν είναι ούτε ακριβώς έτσι. Νταρκύλα και. Ναι, κατάλαβα. Ναι, δηλαδή είναι ήδη σκοτεινό και άσχημο με έναν τρόπο γεγονός όταν το βιώνει και ναι. Για άλλους. Ναι. Κοντινούς, πιο μακρινούς δεν έχει σημασία. Το όλοι το έχουμε βιώσει σε στιγμές μας. Είναι το μόνο σίγουρο θα συνεχίσουμε. Δηλαδή, και είναι το μόνο σίγουρο θα μας συμβεί με έναν τρόπο. Παρ' όλα αυτά είναι μια απόθυση. Ναι. Είναι μια απόθυση με έναν τρόπο. Δεν λέω ότι θα είμαστε αγκαλίτσα, θα πεθάνουμε σήμερα. Όχι, εντάξει, αυτό δεν μπορεί να γίνει. Ξέρεις, είναι ταυτόχρονα κάποιοι λαοί το κάνανε. Υπάρχουν δηλαδή κάποιοι λαοί που λέγανε εντάξει, αυτό το περίφημο είναι ωραία μέρα για να πεθάνω. Έχουν μια άλλη σχέση. Δηλαδή δείχνει ότι έχουν και ένα προβληματισμό και μια εξοικείωση άλλου τύπου με αυτό κάπως. Οπότε μέσα στα πλαίσια του να το δούμε και αυτό πώς και τι θα βγει αυτό το βιβλίο. Άλλο που έχεις στο μυαλό σου. Θα βγει ένα κείμενο ενός Γάλλου. Έτσι αιρετικού κάπως μαξιστή, αλλά έχετε προς τα εμάς σιγά σιγά ή ήδη έχει ξεκινήσει με έναν τρόπο, του Μιγκέλ Αμπενσούρ που μιλάει σύγχρονος είναι, μιλάει ουσιαστικά για την εθελοδουλεία, για το βιβλίο αυτό του Λαμποεσί, και θέτει κάποια έτσι, είναι ένα πιο λίγο φιλοσοφικό κείμενο, θέτει κάποια ζητήματα με αφορμή, ας πούμε, το ζήτημα της εθελοδουλείας και ναι, δεν θα πω άλλα, είναι έτσι. Είναι δυο μάλλον βιβλία για τους Κούρδους και για τη Ροζάβα. Μα, μπράβο, σε είναι πολύ ενδιαφέρον. Α, δούμε τώρα, είναι. Δεν έχουν ακόμα λήξει ακριβώς, αλλά το ένα έχει λήξει μάλλον. Βλέπω, περιμένουμε το δεύτερο. Θα είναι πάντως. Ναι, ήθελα πάρα πολύ να κάνω κάτι τέτοιο. Θα έχουν μαρτυρίες και των ίδιων ή όχι? Ναι, το ένα θα είναι έτσι μια συλλογή με διάφορα κείμενα και κάποιες συνεντεύξεις. Κάποια από αυτά τα έχω ήδη και στο Blog Valley, αλλά θα έχει και άλλο υλικό. Και το άλλο θα δούμε, είναι υλικό από. Ναι, κατευθείαν από μέσα με έναν τρόπο. Και είναι άλλα πολλά, δηλαδή έχουμε αρκετά. Είναι καμιά δεκαριά αυτή τη στιγμή πράγματα που ετοιμάζω. Είναι κάποια λογοτεχνικά που θα βγουν. Εντάξει, είναι αρκετό υλικό, αλλά τώρα δεν ξέρω μέχρι τότε τι γίνεται. Ναι, εντάξει. Εγώ ήθελα να μάθω αν υπάρχει όντως. Μήνας λίγο μπαίνει, μήνας βγαίνει, έχουμε όσο και προγραμματισμό. Πίσω μια δουλειά, ας πούμε, που θέλει πολύ προγραμματισμό, αλλά δεν μπορείς να κάνεις προγραμματισμό γιατί δεν ξέρεις ποτέ αν θα πάρεις τα λεφτά που πρέπει να πάρεις. Ναι. Πρέπει και να ζήσεις ταυτόχρονα. Οκ. Σπύρος, ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα. Και εγώ. Να είσαι καλά.